εκδήλωση ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, καθίστε στις θέσεις σας. Πολύ μπροστά. Την υπερέτα δεν ήταν ούτε. Κατώτερο είδος, λέγανε σε γεννή. Μπαναλιτέ. Είχανε κολλήσει το μικρόβιο της όπερας. Στη Σύρο ξεχυμόμεζαν μεγάλη θίαση, ιταλική. Γι' αυτό φτιάξανε και το θέατρο Απόλλων 20 χρόνια και βάλε πριν διαθύνατε το θέατρο. Έλληνη φιλαρμονική και μην πάει ο Μουσά σε Ιταλίες και Τρακατζούν για την ορχήστρα που Απόλλων προορίζονταν όλα. Να έχει πρώτα βιολιά, να έχει δεύτερα, να έχει βιόλες, κοντραμπάσα, να έχει πίθαρα, να ακούς τριουτσίδα και να χάνεις. Το 1864, στα εγγένεια του Απόλλωνα, ταρακουνήθηκε η Αθήνα από το μεγαλείο της φήμης, της συζητήσεις. Την όπερα του Τζουζέπε Βέρτι Ριγκολέτο το 1864 ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό το Θέατρο Απόλλων. Την άντρα, La Donna e Mobile, από την ομώνυμη όπερα ερμήνευσε ο τενόρος Χάρης Αναστασόπουλος. Συνοδεία στο πιάνο, ο πιανίστας Γιώργος Γιωργουσόπουλος. Κυρίες και κύριοι, ο Απόλλωνας Σύρου καλωσορίζει τον γαστρονόμο και τα βραβεία ποιότητας για το 2024. Thank you.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή απονομής των 17ων βραβείων ποιότητας του Γαστρονόμου. Τα βραβεία μας δίνονται κάθε χρόνο σε παραγωγούς, μεταποιητές εκλεκτών ελληνικών τροφίμων που η ομάδα του περιοδικού ξεχωρίζει μέσα από πολύμινη έρευνα και τυφλές γευστικές δοκιμές. Φέτος τιμάμε κυκλαδίτες παραγωγούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γαστρονόμος βραβεύει κυκλαδίτικα προϊόντα. Η ομάδα ταξιδεύει συχνά πυκνά στα νησιά μας και έχει στο παρελθόν ξεχωρίσει τυριά, κρασιά, όσπρια και άλλα μόσα. Απόψε, όλη η παραγωγή, όλα τα προϊόντα που βραβεύονται είναι από τις Κυκλάδες. Γι' αυτό το λόγο, οι καθημερινοί και ο γαστρονόμος αποφάσισαν να διοργανώσουν την εκδήλωση εδώ, στην Ερμούπολη, πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Και διάλεξαν εμένα να το παρουσιάσω, μια σκηνοτόπος μου. Είναι το μέρος που ήρθαν κατατρεγμένοι οι χιώτες προμονή μετά τη σφαγή του 1822. Και ενώ αυτοί οι πρώτοι χιώτες επικιστές έφτασαν με τις βάρκες τους σε μια έρημη ακτή, ύστερα μαζί με τους Κασιώτες, τους Ψαριανούς, τους Μακεδόνες, τους Πελοποννήσιους, τους Κρητικούς, τους Ηπειρώτες, τους Μικρασιάδες που μαζεύτηκαν εδώ, κατάφεραν μέσα σε μερικές δεκαετίες να φτιάξουν μια θαυμαστή πόλη. Ποιο ήταν το θαύμα εδώ? Το κοινωνικό συμβόλαιο. Τα χρήματα που ερχόντουσαν από την ναυτιλία και το εμπόριο ξαναγύριζαν στην πόλη. Γινόντουσαν σχολεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ορφανοτροφία. Η Ερμούπολη είναι η πόλη που γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες, με φυσιογνωμία ελληνική και ευρωπαϊκή. Είναι μια πόλη που φτιάχτηκε από Έλληνες για τους Έλληνες. Δεν είναι μια πόλη που έχει μνημεία κατακτητών. Και παραμένει ως σήμερα ένα τρανό παράδειγμα για το τι μπορούν να καταφέρουν οι Έλληνες μετά από μια καταστροφή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσίλου, την Αλεξάνδρα Μαντράκο και όλη την ομάδα που έφτιαξαν σήμερα και κυκλοφόρησε με το κυριακάτικο μας φίλο ένα εξαιρετικό τεύχος για το νησί μας. Και ελπίζω να το δείτε και να το απολαύσετε όσο το απολαύσαμε και εμείς οι Συριανοί. Θα ήθελα επίσης να καλέσω στο βήμα τον υποδεσπότη μας για απόψε. Δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Είναι δήμαρχος.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής Πανελλήνων, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητοί συνάδελφοι στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης και αγαπητή ομάδα της καθημερινής, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη Σύρο. Σας καλωσορίζουμε στην Αποντική Ερμοπολή, την ξεχωριστή πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε για το 2024 τα 17 βραβεία ποιότητας του γαστρονόμου εδώ στο Εμβληματικό Θέατρο Απόλλων, καθώς η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί όχι μόνο το μεγαλύτερο θεσμό της καθημερινής, αλλά και τη μεγαλύτερη διοργάνωση που αναλαμβάνει ο όμιλος μέσων της χώρα μας με στόχο την ανάδειξη του έργου και του μόχθου των μικρών παραγωγών και μεταπληκτών από όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τη δυναμική ομάδα της καθημερινής για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε ξανά την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας σε μελλοντικές διοργανώσεις. Εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους προσκεκλημένους μας για την πολύ τιμητική παρουσία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Η τελετή των βραβείων θα ανοίξει, όπως ήθιστε, ο διευθυντής της Καθημερινής, ο κύριος Αλέξης Παπαγιαλάκης. Κύριε Παπαγιαλάκη. Κύριε φίλε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συγκύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της οικογένειας Καθημερινής που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Αυτός ο θεσμός είναι για μας πολύ σημαντικός. Είναι, όπως λέμε συχνά, κάθε φορά που το ζούμε, όπως πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη, ένα μεγάλο αντίδοτο στον κινησμό που είναι λογικό να συνεπαίρνει κάποιος από εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά σε αυτόν τον τόπο. Είναι ένας θεσμός που έχει πίσω του πολύ μεράκι, έχει πολύ ψυχή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο Τωρέντουλα και την ομάδα του γαστρονόμου, γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το πώς αναζητούν αυτή την ποιότητα αλλά και την ιστορία της παραδόσης του ελληνισμού από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης μέχρι τις Αυλές του Πέρα, μέχρι βέβαια την Κίναρο και άλλα μέρη μακρινά. Το κάνουν με απίστευτο μεράκι, τους ευχαριστούμε όλοι γι' αυτό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστικοποιημένο όπως είναι τα πάντα στην εποχή μας και αυτό νομίζω φαίνεται στη δουλειά τους. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους όσους θα βρεθούν σήμερα. Να πω ότι ο λόγος που το κάνουμε στις Κυκλάδες είναι γιατί θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Ένα σημείο που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φασίσουμε το πώς παντρεύουμε την ανάγκη να υπάρχει ο τουρισμός, όλοι το θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η διατήρηση παραδόσεων που έρχονται από αιώνες και οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν για αιώνες. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το κάναμε στη Σύρο, γιατί νιώσαμε όλοι, βεβαίως κυρίως η ομάδα του γαστρονόμου που μας το είπε αυτό και μας έπεισε, αλλά το νιώθουμε αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, ότι είναι ένας τόπος που σέβεται την ιστορία του και τις παραδόσεις του. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό στην επιλογή του τόπου. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω την ομάδα παραγωγής που έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Να ευχαριστήσω τη Μαργαρίτα που είναι πάντα, το λέω, η μεγάλη κυρία της Καθημερινής, όχι σε ηλικία, αλλά μεγάλη οικοδέσπινα, εν πάση περιπτώσει, για εμάς, όλες μας τις εκδηλώσεις. Και επίσης να ευχαριστήσω την Αλεξία Κορονέου και όλη την ομάδα της Καθημερινής, γιατί όπως πάντα παίρνουν μια τρελή ιδέα και την κάνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα τώρα να καλέσουμε τον κύριο Άγγελο Ρέντουλα, διευθυντή πόλεων του Γαστρονομικού Ανεπιστημίου της Καθημερινής, να μιλήσει για τα θετικά βραβεία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αντιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Φέτος τα έχουμε αποσύρω. Από την Ερμούπολη, με τη μακρά και περιπετειώδη ιστορία, εδώ που χτυπάει η καρδιά των Κυκλάδων. Από το ένδοξο θέατρό της, όπου σε λίγη ώρα, στα φώτα αυτής της σκηνής, θα αποδεχτούμε ένα διαφορετικό θίασο. Τους πρωταγωνιστές της γαστρονομίας του νησιού μας. Δεν είναι τηλεαστέρες,
δεν είναι υπερπιχειρηματίες της εστίασης celebrity chef. Είναι παραγωγή τυριών, μελιών, αλαντικών, κρασιών, οσπρίων, ζαρζαβατικών. Άνθρωποι που με σουρεαλιστικό πείσμα παράγουν την τροφή μας μέσα σε εξαιρετικά αντίξουες συνθήκες. Με τον τουρισμό να στείνει εμπόδια, αντί να στηρίζει και να αντιληφθεί την ωφέλεια μιας βιώσιμης συνύπαρξης, με την κλιματική κρίση να έχει διαβεί για τα καλά το κατόφλι των νησιών μας, να έχει ανέβει στους ώμους των παραγωγών και να τους κάνει μια παρετή. Μια παρετή που ελπίζω πως όλους μας, πολύ σύντομα, θα μας κάνει να βγάλουμε τη μύτη μας πάνω από μια ελάχιστη στάθμη αυτοσυνειδησίας. Δουλεύουν σε κατσάβραχα, σε ραχούλες, στις λιγοστές ενεργές πεζούλες, σε ξερά χώματα, σε νησιά που δεν καλοσυνδέονται μεταξύ τους και με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Κινούμενοι από τη μέθη της αγροτικής ζωής, από την ανάγκη της επιβίωσης πρωτίστως, κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να διατηρήσουν τέχνες και μνήμες ζωντανές. Τα προϊόντα τους έχουν τη δροσιά των αληθινών Κυκλάδων, τη ζωηρή πολυμορφία της κυκλαδίτικης κουζίνας. Άλλοι, θα δείτε, καλλιεργούν παλιούς πόρους και συνεχίζουν παραδόσεις αιώνων και άλλοι δουλειάζουν την παράδοση ξεστρατίζοντας σε γόνιμα παιδεία. Οι φάρμες τους, οι μικρές και μεγαλύτερες μονάδες τους, τα χωράφια τους και τα βοσκοτόπια τους είναι μικρά ξέφωτα της πατρίδας μας. Η ζωή τους και η δουλειά τους, όταν γυρίζει το χειμώνα το κλειδί της τουριστικής σεζόν, είναι το αίμα στις αρτηρίες των νησιών μας. Το τελευταίο εξάμεινο που διορευόμαστε στις Κυκλάδες για τα ρεπορτάζ μας και για να καταλήξουμε στα περιφερειακά βραβεία, γυρνούσαμε χαρούμενοι αλλά και κάπως πικραμένοι. Οι δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πάρα πολλές. Ξέρετε τι μας είπε ένας θηροκόμος, πως τα ζώα τους κάνουν θόρυβο και ενοχλούν. Έτσι τους λένε οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων στους διοκομμένους οικισμούς των νησιών. Και μια άλλη γυναίκα της λέγανε πως τα ζώα της μυρίζουν. Και αναρωτιόταν, μα καλά σε χωριό δεν ήρθατε. Αυτή είναι η αλήθεια του χωριού. Και αν δεν θέλατε αυτό, γιατί ήρθατε εδώ και δεν πηγαίνατε κάπου αλλού. Ακούγοντας όλα αυτά, συζητούσαμε στο γραφείο πως δεν πρέπει να υπάρχει λιγότερο εγωιστικό πράγμα στον κόσμο από το να έχει ζώα, από το να καλλιεργείς και να παράγεις. Η μεγαλύτερη βέβαια δυσκολία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί είμαστε εμείς οι ίδιοι οι καταναλωτές. Μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια περί βιωσιμότητας και πράσινης ανάπτυξης, αλλά ίσως μένουμε μόνο στα λόγια. Φτιάχνουμε τη χωριάτικη σαλάτα με ντομάτες Βελγίου. Τσαπωνόμαστε με την νοστιμιά του Wagyu Beef, με τα λουδάκια στα πιάτα και τα τροφόλαδα. Και εδώ έρχομαι σε κάτι άλλο σημαντικό. Αναρωτιέμαι πόσοι στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα. Πόσο επίσης από τα χιλιάδες εστιατόρια του Κυκλάδων και όλης της χώρας δουλεύουν με τοπικά προϊόντα, πόσα δίνουν βήμα στους μικρούς παραγωγούς μέσα από τα μενού τους. Αν δεν γίνουμε ελληνοκεντρικοί, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε παγκόσμιοι και να μείνουμε ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών. Κλείνοντας, θέλω να πω με περηφάνεια: ζήτω οι Κυκλαδίτες που αγαπούν τον τόπο τους. Ζήτω η Κυκλαδίτικη παράδοση. Από τις βαθιές της ρίζες ως τα νεαρά κλαδιά της. Ζήτω οι Κυκλαδίτες παραγωγή. Έχουν στα χέρια τους μια σημαντική παράδοση, την πολύτιμη εισοδιά της δύσκολης ζωής τους. Αυτή η παράδοση μας χρειάζεται και μας χωρά όλους. Για να συνεχίσει αυτονόητη και φυσική. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους παραγωγούς μας. Νομίζω τα είπε όλα ο Άγγελος Βερετούλας. Αν δεν είμαστε ελληνοκεντρικοί, δεν μπορούμε να γίνουμε οικουμενικοί. Το πρώτο βραβείο της βραδιάς ανήκει δικαιωματικά στη ΣΥΡΟΥ. Είναι το βραβείο καταστήματος και δίνεται σε ένα μακάλικο που έχει στα ράφια και στα ψυγεία του την αφρόκρεμα των Συριανών και κυκλαδίτικων προϊόντων. Όμοιό του δύσκολα βρίσκει σε άλλο. Πάμε παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Βραβείο καταστήματος. Στο Παντοπολείο Πρέκας. Στην καρδιά της αγοράς της Αρμόπολης, στα περίφημα Μανάδικα, βρίσκεται το Παντοπολείο του Πρέκα. Το μαγαζί δεν είναι λουσάτο. Δεν έχει διζαϊνάτες προθήκες, μοντέρνα πλακάκια και έντεπλα. Είναι όμως σπάνιο. Δεν υπάρχει λιγουριά Συριανή που δεν θα μπει στα ράφια του από λουκούμια και κρασιά μέχρι λούζα, κοπανιστή και γλυκό μελιτζανάκι, ενώ πάνω από τα μισά προϊόντα του προέρχονται από τις Κυκλάδες. Το μαγαζί, ο Κώστας Πρέκας, το πήρε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν μόλις 22 χρονών. Φτιαγμένος από το υλικό των παλιών εμπόρων, δαιμόνιος και βιορατικός, πήρε σβάρνα την Ελλάδα με ένα αρχαίο σαραβαλάκι για να ανακαλύψει προϊόντα.
χωρίς να ξέρω τι κάνω, πήγαινα από καφενείο σε καφενείο και ρώτανα τους ντόπιους στα χωριά από πού παίρνουν τραχανά, τυρί, μέλι, μας λέει. Είναι από τους πρώτους που συνέλεξε, μεταποίησε και συσκεύασε κάπαρι, τυποποίησε λιαστή ντομάτα, φλαστελαριές, σημαντικά παραδοσιακά και χάρη σε αυτόν μεγάλωσε η λίστα των τυποποιημένων προϊόντων της Ήρου. Είχε την οξυπέρκεια να αντιληφθεί τη δύναμη της παραδοσιακής γαστρονομίας και ερεύνησε την αγροτική παραγωγή και τις παραδοσιακές συνταγές του νησιού με στόχο να επηρεάσει εστιατόρες και μάγειρες να τα εντάξουν στα μενού τους. Ανάμεσα σε εκατοντάδες λειτουργίες ξεχωρίζουμε πολλές σπανιότητες των Κυκλάδων όπως φάβα φολεγάμπρου, σερφιώτικο μέλι άγριας λεβάντας, σιριανό ψηλό σαλιγκαράκι του Καλαμιώνα, γραφεία δακάσου με παλιά μαγιά. Ο Κώστας, μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην αναβίωση του ξερολούκουνου και απάνθηκε να διαδώσει την καλλιέργεια της τσαπατσούπας, μιας παλιάς σιριανής ποικιλίας ρηγοτής ντομάτας. 32 χρόνια το μπακάλικό του σηκώνει ψηλά τη σημαία της τοπικότητας. Είναι μια κυβωτός της κυκλαδίτικης παραγωγής. Πρέκα, το βραβείο θα απονείμει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Κωνσταντίνος Κασούλας. Τους καλούμε και τους δύο στη Βουλή. Στην σκηνή μου, στη Βουλή. Ο κ. Κασούλας είναι άλλος ένας υπηρώτης που αγάπησε τη Σύρου. Ούτε. Καθίστε κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό να σας πάρω την αναμνηστική φωτογραφία, την πήραμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε δύο λόγια, παρακαλώ. Δύο. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Ήρου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Παροσολογιώτατε, φίλτατη οικογένεια της Καθημερινής, αγαπητέ κύριε Πρέκα, κυρίες και κύριοι, το βραβείο που μόλις έδωσα στον κύριο Πρέκα έχει μία υποψία νεποτισμού, ευνοιοκρατίας. Λίγοι ξέρουν, και γιατί να το ξέρουν άλλωστε, ότι έχω μία καταγωγή από τις Κυκλάδες, από την Αμοργό. Η μητέρα του πατέρα μου είναι από την Αμοργό και λεγόταν Πρασίνου. Ο κύριος Πρέκας είναι από την Αμοργό και με έχει διαβεβαιώσει ότι έχει συγγένεια με την οικογένεια Πρασίνου. Αν δεν ήταν η Καθημερινή με την αντικειμενικότητα των κριτηρίων, κινδύνευα κύριε Παπαχελά να δεχθώ καταλογισμό ευνοιοκρατίας. Κάτι που εμείς οι πολιτικοί το δεχόμεθα συνήθως. Τα βραβεία γαστρονόμος επιτελούν ένα πολύ σοβαρό έργο τα τελευταία 17 χρόνια. Ένα τρίπτυχο έργο. Ανάδειξη, αναγνώριση και διδαχή και δίδαγμα. Ανάδειξη, την έχετε μπροστά σας. Αναγνώριση. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αναγνώριση, ας σκεφτούμε τη στενοχώρια της παραγνώρισης, του παραμελήματος, του να μην αναγνωρίζουμε κάποιον ο οποίος ξεχωρίζει για καταβάλει προσπάθεια. Να υποκύπτουμε δηλαδή στον φθόνο, ο οποίος στη χώρα μας δυστυχώς επιπολάζει. Και όταν μία εφημερίδα ιστορική σαν την Καθημερινή αναγνωρίζει, συγχρόνως διδάσκει και καταπολεμά αυτές τις κακές συνήθειες που έχουμε, να μην παραδεχόμαστε κανέναν και να μην θέλουμε να ξεχωρίζει κανένας αν δεν είμαστε εμείς. Ποια είναι η διδαχή αυτών των βραβείων? Η διδαχή είναι λέξεις που ακούστηκαν πριν από τον κύριο Παπαχελά, από την κυρία Κουρνάρα, από τον Δήμαρχο. Και λέξεις τις οποίες σκεφτόμουν κύριε Δήμαρχε σήμερα το πρωί, κάνοντας ένα πρωινό περίπατο
από το φετουρί στο κόμητο και από το κόμητο πάλι στο φετουρί. Ο μόχθος είναι μια λέξη την οποία θέλουμε να βγάλουμε από τη ζωή μας. Έχει επιβληθεί η λαγνία της ευκολίας. Δεν υπάρχει όμως άλλη λύση. Ο μόχθος είναι η ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Να καταλάβουμε ότι τίποτε δεν είναι εύκολο. Και όταν κουραζόμαστε, όπως ο κύριος Πρέκας, τότε η απόλαυση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο κύριος Παπαγελάς τον τελευταίο καιρό καταγίνεται με σκοτεινές περιόδους. Καταγίνεται με τη σκοτεινή δεκαετία 64-74. Καταγίνεται με το σκοτεινό δωμάτιο της τραγωδίας της Κύπρου. Σήμερα ο κύριος Παπαγελάς ισορροπεί αυτά τα σκοτεινά τα οποία τον απασχολούν και μας χαρίζει μία φωτεινή Ελλάδα. Μία Ελλάδα ποιότητας και επαγγελματισμού. Η παραγωγή, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν από μια Ελλάδα λιτή και δίνουν πλούσια ελαίη. Πώς το λέει ένας ποιητής από την πατρίδα μου? Φτενά χωράφια κρατημένα σε πεζούλια και άπιαστες γίδες που κρεμνιούνται στους γκρεμούς. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Φτενά χωράφια κρατημένα σε πεζούλια. Και από αυτό το λίγο χώμα, από αυτά τα λίγα νερά, δημιουργούμε μία παράδοση καταπληκτική. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες και αυτές. Κι όμως, αυτόν τον τόπο τον φτωχό, αυτόν τον τόπο που η παινία ήταν συνυφασμένη με την εξέλιξή του, αυτόν τον τόπο τον στήσαμε όρθιο. Και εδώ στη Σύρο, με πληθυσμό κατατρεγμένων, ο οποίος δημιούργησε μια φρενήρη άνοδο μέσα στο 19ο αιώνα. Και παντού αυτή η χώρα ξεπέρασε την ψωροκόστενα και στάθηκε στα πόδια της. Βεβαίως είχαμε και χαμηλώματα, είχαμε και υψωμούς, είχαμε και σκαμπανεβάσματα. Αλλά το τελικό είναι ότι νικήσαμε τη μοίρα μας, γιατί ακολουθήσαμε αυτή τη συνταγή που σήμερα εδώ ξεδιπλώνεται μπροστά μας και αναδεικνύει, αναγνωρίζει και διδάσκει. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο γαστρονόμος και η στροφή προς την ελληνική γαστρονομία είναι μια στροφή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, προς την συνεκτικότητα, προς την κοινωνική συνοχή. Και να γιατί. Όλοι ξέρουμε, παροσολογιέται, το μύθο του Ασώτου. Ο μύθος του Ασώτου έχει να κάνει με τη μετάνοια, έχει να κάνει με τη στοργή, αλλά έχει να κάνει και με ένα τραπέζι. Έχει να κάνει με το μόσχο το σιτευτό. Όταν ο Άσωτος έφυγε, διασαλεύτηκε η τάξη. Διεράγει η ενότητα. Όταν ο Άσωτος επέστρεψε, η ενότητα άρχισε να αποκαθίσταται. Και η μυσταγωγία της ενότητας που αποκαθίσταται, η ερωτελεστία της τάξης που επανέρχεται, είναι το τραπέζι. Είναι ο μόσχος ο σιτευτός. Γιατί το τραπέζι τα έχει όλα μέσα τα στοιχεία της συνοχής. Έχει τη γνώση, έχει την παράδοση, έχει τη μίμηση, έχει την εκπαίδευση, έχει τη συνένεση και έχει και την παραδοχή του σωστού. Κηδονόπαστο. Έχετε, κύριε Βρέκα, κηδονόπαστο. Παστρεύουν τα κηδόνια και έπειτα τα ζυγίζουν. Όσο κηδώνει τόσο ζάχαρη. Έπειτα τα βάζει στην κατσαρόλα με νερό και βράζουν έως ότου μαλακώσουν πολύ και τραβήξουν το νερό τους. Έπειτα τα αφήνουν να κρυώσουν και αφού τα ζουλήξουν καλά, τα βάζουν πάλι στην φωτιά και τη ζάχαρη μαζί με κανέλα ξύλο και αμύγδαλα καθαρισμένα
και ακαταπαύστος το ανακατώνουν έως ότου πίζει με φούσκας και όταν γίνει πρέπει με την χουλιάρα να δείχνει ο τέτζερης το βάθος του παστρικός. Έπειτα το ενχύνουν οι σπιάτες και έπειτα το κόπτουν οι συνήγανωμένο και γίνεται κηδονόπαστον λαμπρών. Είναι μια συνταγή του 1870 από την Ελλάδα της Διασποράς. Τη γράφει η Χαρίκλια Καβάφη, η μητέρα του περίφημου ποιητού Καβάφη, και βλέπετε σε αυτή τη συνταγή με το ακαταπαύστος, με τις άλλες λέξεις που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, βλέπετε όλα αυτά τα στοιχεία που επιβάλλουν να υπάρχουν για να έχεις επιτυχία. Πειθαρχία, γνώση, εκπαίδευση. Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτά τα στοιχεία της συνοχής. Και η κουζίνα είναι ένα πολύ καλό βήμα επιστροφής. Όταν ζητώ να επιστρέψουμε σε αυτές τις αρχές συνοχής μέσω της κουζίνας, δεν ζητώ να οπισθοφορήσουμε, ζητώ να ανασυγκροτηθούμε. Ζητώ να καταλάβουμε πώς αυτή η χώρα με τα φτενά χωράφια, πώς αυτή η χώρα με εμπόρους και παραγωγούς σαν αυτούς που βραβεύει σήμερα η Καθημερινή, πώς αυτή η χώρα μπορεί να κάνει ακόμη μεγαλύτερα άλματα όταν πατάει γερά στη βάση της. Και σήμερα κύριε Αλαφούζε, σήμερα κύριε Παπαχελά, βραβεύετε τις βάσεις της Ελλάδος. Συγχαρητήρια. Άρα γιατί μπορώ να πω μετά εγώ. Πρώτα απ' όλα το γραφείο αυτό, παρόλο που γράφει το όνομά μου, έχει πολλά όνοματα. Σίγουρα είναι η οικογένεια, που μέσα στην οικογένεια είναι και τα παιδιά, οι συνεργάτες που είναι στο μαγαζί. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Είμαστε η οικογένεια. Είναι και η οικογενειακή επιχείρηση. Όπου τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν εξαφανισμένη από την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο καταναλωτής που έχει ένα μπακάλι, ένα μανάβι, ένα ψαρά, ένα χασάπι, είναι πολύ τυχερός. Και για τη σπανιότητά τους. Είναι σπάνια, είναι που εξαφάνισε από αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Αλλά και πού να τους βρεις, στις μεγαλοπόλεις νομίζω ότι είναι αδύνατο. Όμως, μια που μιλάμε τώρα για τον γαστρονόμο, πολύ πιο δύσκολο είναι ένας επαγγελματίας, ένας σεφ, ένας ταβερνιάρης, ένας εστιατόρας, να έχει αυτή την πεντάδα. Αυτοί που το καταφέρνουν, είμαι σίγουρος ότι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ δύσκολο, είναι σπάνιο. Μπορείς, όπως έχουμε δει στο φυσικό περιβάλλον, γίνονται εκδηλώσεις για τα προστατευόμενα είδη, για τα σπάνια είδη στο φυσικό περιβάλλον. Μπορείς σε λίγα χρόνια να γίνονται αντίστοιχες τέτοιες εκδηλώσεις που ο τίτλος να είναι αυτός και να μας δείχνει ως σπάνια είδη, ως εξαφανισμένα. Μπορεί να υπάρχει κι άλλος τίτλος, υποπροστασία. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως έχει γίνει στο φυσικό περιβάλλον, μπορεί να είναι λίγο αργά. Μετά κατανοούμε ότι είναι αναπόσπαστα κομμάτια του πολιτισμού, οπωσδήποτε του πολιτισμού της Ελλάδας, που είναι ανεκατάστατο. Δηλαδή, αν φύγει ένα κομματάκι, αλλάει όλο το μπάζι. Άρα, αυτά που είπε ο κ. Ρέβλας, ωραία είναι να τα λέμε στα λόγια, αλλά πρέπει να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο βραβείο της βραδιάς, το τιμητικό μας βραβείο, τιμούμενο πρόσωπο ένας παλιάς κοπής Μικονιάτης, συγγραφέας, ερασιτέχνης αμπελουργός,
οικιακός μάγειρας και μια πολύ ωραία λέξη που έχει γράψει βέβαια ο Άγγελος Ρεβλιάς, γευσιφύρας. Ο ίδιος. Συγγνώμη. Πονάει την κυκλαδίτικη κουζίνα όσο λίγη και έχει ξοδέψει πολύ μελάνη για να την αναλύσει. Το βίντεο πάνω. Το βραβείο στον Δημήτρη Γκρουσονέλο. Χάρη σε αυτό, μάθαμε τους γεροσφαΐσιους κεφτέδες, την κρεμμυθόπιτα με το λαχτί, την γαλαθιά και ό,τι άλλο είναι αποθηκευμένο στο κελάρι της μνήμης του. Ο Δημήτρης Ρουσουνέλος είναι ένας μικονιάτης παθιασμένος με το τόπο του, με τα βιβλία του, τις δράσεις του και τις επίκαιρες παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο, παλεύει να διασώσει τη φυσιογνωμία της παλιάς Μυκόνου, τα έθιμα, το τοπίο, την ψυχή των Κυκλάδων. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιός. Το 1983 ίδρυσε στη χώρα της Μυκόνου τη Σκάλα Γκάλερι. Υπήρξε συνειδητής της σημαντικής τοπικής εφημερίδας «Η Μυκονιάτικη» που εκδιδόταν από το 1988 μέχρι το 2001. Σε διάστημα 25 και πλέον χρόνων έχει γράψει εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις για την κυκλαδίτικη και την ελληνική γαστρονομία. Έως τώρα έχει εκδώσει 4 βιβλία με κεντρικό θέμα τον διατροφικό πολιτισμό της Μυκόνου και των Κυκλάδων, ενώ έχει διοργανώσει 2 εξαιρετικές ημερίδες με θέμα βιοτοπικά τυριά, την κοπανιστή και την κυροβολιά. Πάμπολα και τα άρθρα του στο blog του, αλλά και σε εφημερίδες και περιοδικά, όπου όσο λίγοι έχει τονίσει τη σημασία των τοπικών προϊόντων και των τοπικών κουζινών, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης της γαστρονομικής μας κληρονομιάς. Το 2012, μαζί με μια ομάδα επαγγελματιών και ερασιτεχνών μαγείρων του νησιού, ίδρυσε την εξαιρετικά δραστήρια και εξωστρεφή Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου. Πρόσφατα, για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ερεύνησε διεξοδικά την κυκλαδίτικη γεροκομεία και συνέγραψε το σχετικό δελτίο για την εγγραφή της στο Εθνικό Εφετήριο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και την ένταξή της στην Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Μάγειρη και παραγωγή των Κυκλάδων και όχι μόνο τον έπονος δάσκαλο. Καλλιεργεί το αμπέλι του ελιές, αμυγδαλιές, ροφιές, εκατόφυλλες τριανταφυλλιές και μια μιλιά που την αγαπά πολύ και κάνει τροφοσυλλογή κάπαρης, μανιταριών και αγριόχορτων όπως τα ραδίκια του Φριάνου. Ακάματος γευσιφύρας, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα ερευνώντας και καταγράφοντας νοστιμιές και ιστορίες στο τετράδιο του. Πολύ συχνά θα το δούμε στη χώρα στο γυαλό να καθαρίζει ψάρια στο μικρό μόλο στον Άι Νικολάκη της Καβένας ή να πίνει καφέ και ούζα μπροστά στην βάρκα των ψαράδων. Άλλες φορές να σκαλώνει μεζέδες με την οικογένεια και την παρέα του. Θέλαμε να καλέσουμε στη σκηνή τον κύριο Δημήτρη Ρουσουνέλο να παραλάβει το βραβείο του. Ωραίο νησί η Σύρος. Είχα χρόνια να το συνειδητοποιήσω, γιατί μέχρι να βγω στη σύνταξη, οι περισσότερες φορές που έχουν έρθει όλοι οι Κυκλαδίτες είναι είτε γιατί έχουν προβλήματα με την πολυτομία, είτε με το Υπουργείο Μεταφορών, είτε με τον ΝΕΟΤ, είτε με το ΤΕΒΕ και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Και το νοσοκομείο. Έχουν περάσει 368 ημέρες από τότε που ένα καΐκι ήρθε από την Τίνο, με πήρε από την Μύκονο και με έφερε εδώ στη Σύρο, ένεκα οξίας πνευμονικής εμβολής. Νύχτα ήτανε και βρέθηκα στο νοσοκομείο της Σύρου για 10 μέρες. Δεν ήξερα τη δυσκολία του πράγματος. Εκεί μέσα βρήκα πάρα πολλούς Κυκλαδίτες, με τους οποίους έχουμε γίνει φίλοι. Οι Κυκλαδίτες εδώ με καταλαβαίνετε απολύτως. Και θέλω ειλικρινά να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε αυτούς που δεν χειροκροτήθηκαν σχεδόν ποτέ. Στο προσωπικό του νοσοκομείου και στο κέντρο υγείας του Κυκλάδων. Yeah.
όπως επίσης στους ανώνυμους, ταπεινούς, βουλευτές και δημιουργούς σε κάθε χώρο. Συνιστούν τη μαγιά των Κυκλάδων που θα θέλαμε να έχουμε. Συγγραφέας γεύσης, γευσιθήρας, ερευνητής. Στο πρώτο μου βιβλίο, τη Μεκονιάτικη Μαγειρική, υπήρχε έλλειψη ερασολογιών. Ήταν κάτι σαν το κοινωνόμαστο που είπατε, σεβαστέ κύριε Πρόεδρε. Γελάμε συχνά γι' αυτό με τον ψήρα της τελειότητας, τον γιο μου τον Αντώνη, που μαγειρεύει με μια σορφές λογική, σαν μουσικός και μάγειρας που είναι. Στο δεύτερο βιβλίο, τα χειροσφάλια, δεν είχα στόχο να μάθω τον κόσμο να κάνει γλώσσες, αλλά να σώσω μια διαδικασία. Να σας ταξιδέψω με τα λόγια σε ένα κόσμο αγνώστων γεύσεων. Από ένα επίσης άγνωστο νησί, τη Μύκονο, όσο και αν νομίζουμε ότι τη γνωρίζουμε. Στο τρίτο, την Κομπανιστή, ανέθεσα σε πιο ειδικούς τη δύσκολη δουλειά των συνταγών και εγώ περιορίστηκα στην έρευνα. Το τέταρτο, αντανακλά στην αγάπη μου για το γαστρονομικό οχυρό των Κυκλάδων. Απόρθητο και φωτεινό, χάρη στους φάρους που φωτίζουν τη γαστροπλοεία στα νησιά μας. Σαν την Τίνα Σικουτρή, εδώ στη Σύρο, τον Βασιλόδημο Θεοδόρου στη Σύφνο, τον Γιάννη Καβαλά και την Αγκαθή στην Ερακλιά, την Νικολέτα Δελατόλα, την Κατερίνα Μόσου, τον Αλέξανδρο Μικονιάτη στην Γκαία, τον Ασούτη, τον Κουκά, τον Σιριανό, τον Πιταρά, τον Μπαμπούνι, όλους και όλες. Κάπου ανάμεσα συνέταξα το μανιφέστο της κουζίνας του Αιγαίου πάνω σε μια ιδέα του Ηλία Μαμαλάκη. Το πέμπτο, να σας αποκαλύψω εδώ, ότι θα έχει τυρί. Είναι η συνέχεια της δουλειάς που έκανα φέτος το χειμώνα και αφορούσε την ένταξη της κυκλαδίκης τυροκομείας στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού, με σκοπό απότερο να προχωρήσει αυτό με βάση συμπληρωματικό υλικό, βιντεοφωτογραφίες κλπ. Και να κατευθεί στην UNESCO ως έτοιμα της Ελλάδος και να τεθεί να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά του UNESCO η κυκλαδίτικη τυροκομεία. Άγγελος Ρέντουλας, είστε κύριε Ρέντουλα πάρα πολύ τυχερός για αυτούς τους αγγέλους που έχετε δίπλα σας. Την Νικολέτα, την Έννα, τη Βιβί, τη Χριστίνα, τη Μαρία, όλες. Κυριολεκτικά μας έχετε καταπλήξει με όλη τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την καινούργια δομή και το καινούργιο στυλ του γαστρονόμου με τα φιερώματα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Είμαι τυχερός κι εγώ που έχω ενταχθεί στην ομάδα τη δικιά σας, έστω και σαν συνεργαζόμενος. Μπήκα όταν είχε ήδη βγει ο γιο της. Έβγαινε ύστερα από λίγο η Βουτσινά. Ξέρω ότι δεν κάλυψα κάποιο κενό. Ξέρω ότι δεν είμαι δημιουργός. Ωστόσο πιστεύω ότι σαν ευαγγελιστής με έψιλον μικρό, πήρα με όσο καλύτερο τρόπο μπορούσα τις δημιουργίες άλλων και κατάφερα ίσως να επικοινωνήσω με περισσότερο κόσμο αυτά τα οποία πίστευα ότι αξίζανε, ότι άξιζε να πάνε λίγο παραπέρα. Χαίρομαι που ο γαστρονόμος απόψε επιβραβεύει την έως τώρα προσπάθειά μου. Δέχομαι με χαρά και συγκίνηση αυτό το βραβείο στο όνομα των δεκάδων συλλογικοτήτων με τις οποίες έχω συναγωνιστεί από την εφημερίδα Μικονιάτικη ως τη Λέσχη Γαστρονομίας Μικόνου. Το δέχομαι στο όνομα της ψυχής του νησιού μου που έχει εδώ και χρόνια κρυφτεί με το διπλό συνέστημα της ανίποτης χαράς και της αβάσταχτης, να πούμε, αγωνίας. Το δέχομαι στο όνομα των υπέροχων ανθρώπων της γαστρονομίας που αθροίζουν όλες τις χάρες, τα λάθη και τα πάθη τους, έχοντας σαν πολλαπλασιαστή το μαγειρικό και καλλιεργητικό ήθος με θετικό πρόσημο. Το δέχομαι στο όνομα του Αντώνη, του γιού μου που είναι εδώ, που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Το δέχομαι στο όνομα της Μαρίας, της κόρης μου, που αυτή την ημέρα επέλεξε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να καθαρίζει ένα από τα καμένα σπίτια της Πεντέλης, σαν εθελόντρια. Το δέχομαι στο όνομα της Φραντζέσκας, που χτενίζει τα κείμενά μου, η συντροφός μου η Φραντζέσκα, που χτενίζει τα κείμενά μου και τη ζωή μου επί 35 χρόνια και έτσι δείχνω πάντα ωραίος και έκμιος. Ευχαριστώ πολύ. Νέλης μου θύμισε μια φράση που έλεγε η άλλη Κυκλαδίτισσα γιαγιά μου, η Σαντορινιά, το περίσσιο χαλέ του ίσιο.
από την Μύκονο στην κοντινή Τίνο, σε έναν επίμονο καλλιεργητή που ξημεροβραδιάζεται στα χωράφια από τους λίγους που ασχολούνται πλέον με τη γη στο νησί. Καλλιεργεί δε ένα προϊόν σύμβολο της Τίνου. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Δεν καλλιεργητή στον Φαβιάν Μπρουγκέρι. Πόση τρέλα χρειάζεται για να καλλιεργήσει με πάθος και αφοσίωση ένα φυτό όλο αγκάθια ή αγριά δινάρα που καρποφορεί μόνο για λίγες μέρες τα τέλη της άνοιξης. Στο ιδιαίτερο τέλο αρτιστίνο είναι το φόρτε του τυριακού αγρότη Φαβιάν Μπρουγκέρι. Ο ίδιος εξηγεί ότι η ραγδαία κλιματική αλλαγή και οι ανοβρίες έχουν αποσταθεροποιήσει τις αποδόσεις της σήμερης αγκινάρας αλλά όχι της άγριας, η οποία, αν και ζώη και στην καλλιέργεια, είναι πιο πεισματάρα, ανθεκτική στη λεψιδρία και σταθερά καρπερή, αν και σε μικρή αφόρωση. Οι καρπείς λέγονται με τα χέρια, τρακτέρ δεν περνά ανάμεσα στα φυτά. Η καρδιά αυτή της αγκινάρας δεν έχει γλυκή ή να φράτη, με γλυκόξινη γεύση, ένας μεσές για λεπτά γούστα με καλό τσίπουρο. Παράλληλα, στα χωράφια του, στον κάμπο ανάμεσα στην Κόμη και την Καπρονή, έχει περιβόλια με σπεριδοειδή, κορόμπλα και αχλάδια, πανείς ποικιλίες καρπουζιών και μακρόστενο πεπονιό και εμπορικά μπαξεβανικά κορυφαίας νοστιμιάς, τα οποία επιλέγουν καλά μαγαζιά της Τίνου. Όπως η κουναριά και ο μαγιστρός. Στο εστιατόριο Θαλασσάκι, η εμπνευσμένη μαγείρισα και ιδιοκτήτρια Αντωνία Ζαρπάτ εμπιστεύεται κάθε χρόνο στο Βαδιανό τους πανούς σπόρους ντομάτας που φυλάσσει σαν πόδιο θαλμού και εκείνος της δίνει πίσω τον καλυφθαρμένο καρπό. Κάθε μέρα, μετά το χωράφι, φορτώνει το αγροτικό του και τραβάει για τα έξω μέρη, τα εστέρνια, τον πύργο, την καρδιανή, τον μαμάδο και όπως έκανε ο πατέρας του παππούς του, τότε με τα γαϊδούρια που είναι την παραγωγή του στις πλατείες και στα στενά των χωριών. Ταγμένος στη γη, ασχολείται με τις καλλιεργίες του λεμερής, πίνει μικρή για τον καφέ του στο χωράφι, επέβαινε να προσπεράσει στην πράξη δέντρα για που βάζει κλιματική αλλαγή και ευελπιστεί συνδοφρόνο να εισταλάξει την αγάπη για τη γη και στο γιο του. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Ρουγκέρι να παραλάβει το γραφείο του, αλλά ήθελα να καλέσω και την κυρία Αντωνία Ζάρπα. Οι περισσότεροι την ξέρετε γιατί έχετε φάει από τα χέρια της στο Θαλασσάκι. Καλό λοιπόν και τους δύο για να γίνει απονομή. Βεβαίως, προηγούνται οι κυρίες, Αντωνία, έχεις τον λόγο. Το παρακαλώ στο πόντιο. Εγώ δεν θα πω πολλά. Επειδή σίγουρα θα συγκινηθώ, τα έγραψα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί χωρίς τον Φαβιανό και 5-10 άτομα ακόμα, δεν θα είχα ανάστημα σαν μαγαζί. Μαντάρει το χωράφι του σχεδόν μόνος του. Μια σκάλα εδώ, ένα χωραφάκι παραπέρα. Σε ένα λαβύρινθο από καλαμιές που είχα τη χαρά να επισκεφτώ έστω και ελάχιστες φορές. Και μόνο η διαδρομή στα χωράφια έχει κάνει τα λαχανικά και τα φρούτα του πιο νόστιμα. Είναι ακίνητος, χαρούμενος, ένας καλός άνθρωπος. Θέλω όμως να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε. Ο πατέρας του, Παπα-Νικόλα, η Νικολάρας, είναι ένας παλαιός άνθρωπος. Με παρατήρηση, με μια αναξίνη και νερό, ζωντανεύει της γης τη δύναμη. Αυτό βραβεύεται σήμερα. Ο Φαβιανός ακολουθεί στις πρακτικές του ό,τι κληρονόμησε από αυτό το σοφό γέροντα. Ο Νικολάρας στα 90 του και είναι κάθε μέρα στο χωράφι. Ο Φαβιανός προχωρά έχοντας κρατήσει ο μπαμπάς του την επικαρπία στην ηθική της καλλιέργειας που κάνει τους καρπούς του νοστιμότερους.
να πω. Εγώ, από ό,τι λέει ο Άγγελος που με επισκέφτηκε, λέω πάρα πολλά. Αλλά λέω στο χώρο μου. Εδώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, για την αγωνία την αυτό. Δεν μπορώ να πω, ξέρει πολλά πόσο τους αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την τιμή που μου κάνατε. Από την Αμαρκό το επόμενο βραβείο, εκεί οι ψαράδες του νησιού πήραν μια πρωτοφανή πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδομένα ώστε να προστατεύσουν τις θάλασσές τους. Τώρα περιμένουν τη στήριξη της πολιτείας. Πάμε παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Βραβείο βιωσιμότητας στο Σύλλογο Επαγγελματίων Αλλήλων Αγωνού Ιχοσοφιώτησα. Γιατί η παγκόσμια αλληλευτική κοινότητα έχει στραμμένο το βλέμμα της στην Αμαρκό? Επειδή οι επαγγελματίες αλληλείς του νησιού έλαβαν μια τολμηρή πρωτοβουλία που θα εξασφαλίσει στο άμεσο μέλλον ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον με άφθονα ψάρια. Συγκεκριμένα, προτείνουν και παλεύουν να κλείσουν οι τρεις πιο πλούσιοι ψαρότομοι με ευτήρια της Αμαρκού. Όρμος τα κατάβολα και οι νησίδες κρατούσαν για νοικοκυριά. Ακόμα, σταματούν το ψάρεμα σε όλο το νησί. Για τους δύο μήνες το χρόνο που αναπαράγονται τα ψάρια, αλλάζουν τα δίχτυα τους ανακυκλώσιμα και με ανοίγματα που δεν ευμαλωτιώσουν τον χώρο και καθαρίσουν τις ακτές της Αμαρκού από πλαστικά. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019 με το όνομα Αμορφόλαμα σε συνεργασία με το Blue Marine Foundation, το Κυκλάδες Preservation Fund και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που ανέλαβαν την εκπόνηση και τη χρηματοδότηση της επιστημονικής μελέτης. Στα διεθνή συνέδρια, το Αμορφόλαμα ενωνείται ως πρωτοβουλιακό κεφάλαιο του και οι αλληλείς της Αμορφού αναμένουν πλέον τη θεσμοθέτηση του από το κράτος και η οικονομική στήριξη μέχρι το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί. Τους τιμούν για την τόπη τους, τη συλλογική τους προσπάθεια και ομόνοια και τον πρωτοπόρο πνευματός. Το βραβείο θα παραλάβουν οι κύριοι Μιχάλης Κρόσμαν, πρόεδρος του Συλλόγου, ο Μιχάλης Μεκρής, αντιπρόεδρος και ο κύριος Νικόλαος Ρούσος, μέλος. Θα ήθελα παρακαλώ να τους καλέσω να έρθουν στη σκηνή, ενώ το βραβείο τους θα το δώσει η κυρία Ελένη Σαββίδου, υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας της Λίγκη Ελλάς. Παρακαλώ. Μισό λεπτό να φωτογραφηθείτε όλοι μαζί. Να καλώ πέραστε. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες του Βαστρονόμου, καλησπέρα. Ονομάζομαι Ελένη Σαββίδου και είμαι υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας της Λίγκη Ελλάς και της Λίγκη Κύπρου. Εκ μέρους και της Διευθύντριας Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας Βασιλικής Αδαμίδου, η οποία λόγω νοτέρας βίας εκτάκτως δεν μπόρεσε να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση, είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το εμβληματικό μέρος, εκπροσωπώντας την εταιρεία μας προκειμένου να απονείμω αυτό το βραβείο στο Σύλλογο Επαγγελματιών Αλλιέων Αμοργού Ιχοσοφιώτησα για το σπουδαίο και πρωτοποριακό έργο που επιτελούν στο νησί τους. Στη Λίγκη Ελλάς, εδώ και 25 χρόνια, δουλεύουμε αφοσιωμένοι στο όραμά μας για μια βιώσιμη φουδιαστική αλυσίδα, η οποία θέτει στο επίκεντρο της προσοχής της τόσο τη στήριξη των Ελληνών προμηθευτών, όσο και την προσεκτική επιλογή ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Όπως είναι οι σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Νόμο και Γάλπο, που είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζετε. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι περίπου το 68% του τζίρου μας προέρχεται από Έλληνες προμηθευτές, ενώ πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων
εντός και εκτός των συνόρων στις 31 χώρες που δραστηριοποιείται η Little, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενδεικτικά, σας αναφέρω πως το 2023 δημιουργήθηκε ένας κύκλος εργασιών που ανήλθε στα 488 εκατομμύρια ευρώ από ελληνικά προϊόντα που πωλήθηκαν σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Little παγκοσμίως. Συνεπώς, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή την εξαιρετική γιορτή που επιβραβεύει την ποιότητα και αναδεικνύει την αξία των ελληνικών προϊόντων και των Ελλήνων παραγωγών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τιμή και συγκίνηση για την βράβευση του Επαγγελματικού Ερευνητικού Συλλόγου Αμαλή από τον γαστρονόμο είναι μεγάλη. Ο Αντιπρόεδρος ο Μιχάλης και το νεότερο μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ Νικόλας, όπως όλα τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, είναι όλοι τους 43ης γενιάς με μεγάλη αγωνία για το μέλλον τους. Απόψε βραβεύεται ολόκληρη η Αμοργός όπου ο Δήμος Αμοργού και η τοπική κοινωνία μοιράζεται από την πρώτη στιγμή το όραμά μας για καθαρές θάλασσες γεμάτες χάλια το Αμοργόρα. Ο πρωτογενής τομέας της Κυκλάδης και ιδιαίτερα η Γαλλία επί αιώνες έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη διατροφή αλλά και για την επιβίωση σε δύσκολες εποχές. Πριν μερικά χρόνια, χιλιάδες ψαροκασέλες φεύγανε καθημερινά από τα νησιά μας προς τον Πειραιά και στη συνέχεια στα εκτροπολία στις γειτονιές της Αθήνας. Τα ψάρια, ένας τεράστιος πλούτος του Αιγαίου πελάγους, λιγοστεύουν και μαζί τους και οι ψαράδες με τα παραδοσιακά καΐκια, μια ανεκτήμητη πολιτιστική πυροδομιά. Υπάρχει όμως ελπίδα. Σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, όπου οι ψαράδες κάνανε ένα βήμα πίσω, τα ιχθυοαποθέματα ανακάψανε με αποτέλεσμα μέσω πρόθεσμα να εξασφαλίζεται το εισόδημα των ψαράδων. Το Αμοργόραμα για να πετύχει θέλει να βρει απαντήσεις για τα εξής ερωτήματα. Πού ψαρεύουμε? Οι προστατευόμενες περιοχές είναι μονόδρομος για να δώσουμε χώρο στα ψάρια να αναπαράγονται. Πότε ψαρεύουμε? Πρέπει να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί αλίας, όπως για παράδειγμα τον Απρίλιο και Μάη, που είναι αυγουμένα πολλά είδη ψαριών. Πόσο καθαρές είναι οι θάλασσές μας? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προστασία αν οι βορεινές ακτές στα περισσότερα κυκλαδοκίσια είναι κυριολεκτικά κομματέρες. Αν καθαρίζονται οι ακτές από τους δανείς τον Απρίλιο και Μάη, μπορούμε να μιλήσουμε για win-win situation. Πώς ψαρεύουμε? Τα αλλιευτικά εργαλεία μας πρέπει να επιτρέπουν στα ψάρια να ολοκληρώνουν τον κύκλο αναπαραγωγής τους. Και το πολύ σημαντικό για εμάς τους ψαράδες, πώς θα επιβιώσουμε με τα παραπάνω αναγκαία μέτρα μέχρι να ανακάμψουν τα ιχθυοποθέματα. Στον αγώνα μας τα τελευταία χρόνια μάθαμε κάτι καινούριο, σημαντικό αλλά και απαραίτητο. Η σύμπραξη. Το Σεπτέμβριο του 2022 υπογράφτηκε στην Αμοργό ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου μας, του Δήμου Αμοργού, των Ιδρυμάτων Κυκλάδης Preservation Fund και Blue Marine Foundation, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Μετά την ανακοίνωση και την δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει το Αμοργόραμα, όλοι εμείς που έχουμε στόχο να γίνει το Αμοργόραμα ένα πετυχημένο παράδειγμα της Ελλάδος, μας περιμένει μια υπεύθυνη και δημιουργική συνεργασία. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση με τις αμμόνιες αρχές για ένα αναγκαίο σχέδιο φύλαξης μετά την θεσμοθέτηση των περιοχών. Εμείς, οι αμμονιανοί ψαράδες, θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε.
εκ μέρους του Επαγγελματικού Αδελφικού Συλλόγου Αμοργού ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μας δώσατε απόψε. Ευχαριστώ. Σύμπραξη και αυθορύφηση, δύο λέξεις που νομίζω ότι δίνουν το πνεύμα της επόμενης ημέρας και είναι πραγματικά αξιέτενοι αυτοί οι άνθρωποι. Αναμένοντας τώρα στο επόμενο βραβείο την εγγραφή της παραδοσιακής τυροκομείας των Κυκλάδων στον κατάλογο ΑΕΛΙΣ πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, λέω να πεταχτούμε μέχρι την Άξο, πως γνωστόν είναι μεγάλη επιδομάδα. Πάμε να δούμε τι βρήκαν εκεί οι γαστρονόμοι. Βραβείο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο τυροκομείο Πιταλάς. Βουτυγμένο στο γάλα από παιδί, είναι ο τυροκόμος Νικόλας Πιταλάς από το κουρουνοχώρι Νάξου. Ο ίδιος δηλώνει πρωτίστως κτηνοτρόφος. Τα κορίτσια μου, έτσι αποκαλύπτησε οι ελάτες του και πώς αλλιώς, αφού μεγάλωσε μέσα στα ζώα. Λέει χαρακτηριστικά, την πρώτη φορά του έκλαψα με κάτι άσχετο από τον εαυτό μου. Ήταν το 1975, όταν πέθανε η πρώτη μοσχύλα μας. Η μητέρα του, η 80χρονη κυρία Ανδριανή, ταΐζε με το βιβερό τα νεαρά μοσχαράκια. Ο Νικόλας έμαθε από την οικογένειά του την παραδοσιακή τυροκόμηση και σταδιακά εξυγχρόνησε και μεγάλωσε την επιχείρησή του. Το καθητοποιημένο τυροκομείο του λειτουργήσε επίσημα το 2008. Εφάρμοσε γενετική βελτίωση των ζώων, καλλιέργησε ζωοτροφές, επένδυσε σε σύγχρονα μηχανήματα και έκανε τη βιωσιμότητα πράξη, αποδεικνύοντας πόσο ωφέλιμη είναι μια ολιστική προσέγγιση. Για παράδειγμα, αξιοποιεί την κοπριά για λίπασμα στα χωράφια και το τυρόγαλα για ζωοτροφή. Εμπειρικός τυροκόμος κατόρθωσε να φτιάξει τυριά με τη γεύση του σπόρου που φουσκώνει και σκάει στο χωράφι, όπως λέει. Τυροκομεί 365 μέρες το χρόνο, περί τους 8 τόνους λιπαρό, ολόφρεσκο γάλα ημερησίως. Τα τυριά του, που τα βρίσκουμε και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, διαθέτουν πιστοποιήσεις για καλή διαχείριση και ευζωία των ζώων και για χρήση μη γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών. Παράγει εξαιρετικό κεφαλοτήρι, ξινομυζίδρα, μυζίδρα γλυκιά, αμφότυρο και ξινότυρο δυναμίτη. Η σπεσιαλιτέ του όμως είναι η Pop Γραβιέρα Νάξου. Η δωδεκάμινη ορίμανσης είναι ένα σπάνιας πολυπλοκότητας τυρί που ξεχώρισε στη γευσιγνωσία των ειδικών του γαστρονόμου. Μία μεστή, αληθινή γραβιέρα που μας θυμίζει γιατί η Νάξος είναι γίγαντα στο τυρί. Βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Νικόλας Πιταράς. Θέλουμε να τον καλέσουμε να έρθει στη σκηνή και θα του το δώσει ο κύριος Γιάννης Ρούσος, ο δραστήριος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Που εκπροσωπούμε πάνω από 25.000 επιχειρήσεις, άρα και όλους τους παραγωγούς που βραβεύονται σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων. Θέλουμε να συγχαρούμε όλους όσους βραβεύονται, αλλά και όλους τους παραγωγούς, οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες βγάζουν εξαιρετικά προϊόντα, μερικά των οποίων έχουν παγκόσμια φήμη. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων
και το δίκτυο Aegean Cuisine που αποτελείται από 190 εστιατόρια που τηρούν κάποιες διαδικασίες για να έχουν ένα σήμα και 102 παραγωγούς που έχουν δώσει σήμα σε 506 προϊόντα, χαρήκαμε πρόσφατα με αυτό που ακούστηκε δύο φορές ήδη, με την εγγραφή της τυροκομείας των Κυκλάδων στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και χαιρόμαστε που συμβάλαμε ως Επιμελητήριο Κυκλάδων, ώστε ο φίλος μου επί πολλά χρόνια, ο Δημήτρης Ρουσουνέλο, να παραδώσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα φάκελο και αυτή τη στιγμή η πληροφορία μας είναι ότι και για την επόμενη κίνηση που είναι η εγγραφή στο ευρετήριο της UNESCO υπάρχει ήδη ένας πολύ καλός και πλήρης φάκελος. Να ευχαριστήσω φυσικά την Καθημερινή και τον Γαστρονόμο για αυτό που γίνεται εδώ σήμερα και να σας πω ότι η παραγωγή μέλη του Aegean Cuisine που έχουν τυροκομεία μέσω του επιμελητηρίου θα δώσουν τη δυνατότητα να δοκιμάσετε στο, μετά από λίγο που θα ακολουθήσει το δείπνο τα εξαιρετική ποιότητα τυριά και να τα απολαύσετε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες της ομάδας του γαστρονόμου για να καταλήξει σε αυτό το βραβείο, μια που αυτό το βραβείο θα άξιζε σε οποιονδήποτε αρμέι μια χτίνα γάλακτος και τη ορκομή ένα κομμάτι τυρί σε οποιοδήποτε νησί των Κυκλάδων με όλες αυτές τις δυσκολίες, με όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες που δυστυχώς επομιζόμαστε λόγω της νησιωτικότητας, λόγω της αύξησης του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός σίγουρα θα έπρεπε να μας βοηθάει να υπάρχουμε, αλλά μάλλον μας κυνηγάει. Ως παραλήπτης αυτού του βραβείου που ανήκει στα χώματα της Νάξου, στα ζώα, στους 15 ανθρώπους που δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο για να μπορεί να σταθεί αυτή η επιχείρηση και να δουλέψει, στον πατέρα μου που αγόρασε την πρώτη μας μοσχίδα, στη μητέρα μου, στη σύζυγό μου, στα αδέρφια μου που με στηρίζουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Έχοντας αυτή την επιχείρηση, τη διπλά καθετοποιημένη επιχείρηση και φτιάχνοντας αυτά τα προϊόντα με μπροστάρισα τη γραβιέρα Νάξου που, όπως είδαμε, ήταν και δεύτερη, ψηφίστηκε σαν δεύτερο καλύτερο προϊόν σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ την ομάδα του γαστρονόμου της Καθημερινής και όλους εσάς για αυτή τη βράβευση, η οποία θα είναι όχι επιστέγασμα των προστηματιών μας, αλλά σταθμός για μας και μοχλός δύναμης για να πάμε παραπέρα σε ποιοτικότερα προϊόντα και νοστιμότερα. Ευχαριστώ τον γαστρονόμο και ας κάνουμε το κόσμο μας ακόμα πιο νόστιμο. Αυτό που μας συγκίνησε πάρα πολύ είναι η ομιλία που ακούσαμε, είναι η σκυταλοδρομία. Πώς δηλαδή στις Κυκλάδες αισθανόμασταν μέχρι τώρα ότι κουβαλάγαμε κάτι από το παρελθόν. Αυτός ο κρίκος κινδυνεύει να σπάσει, αυτό είναι που μας κάνει να ανησυχούμε, αυτό είναι που μας κάνει να μιλούμε για το μέλλον. Και οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοια επαγγέλματα στη γη τους συναισθάνονται ακόμα περισσότερο. Το τυροκομείο Πιταράς είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, αξιώτικο τυροκομείο που βραβεύει ο γαστρονόμος στην ιστορία του θεσμού. Λοιπόν, ξέρετε τι πάει τέλεια, μια ωραία παλαιωμένη γραβιέρα, ένα ωραίο ανθόμελο. Φύγαμε για τη Σέριφο, όπου η ομάδα βρήκε ένα απίθανο μέλι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Βραβείο παραγωγής μελιού στον μελισσοκόμο Νίκο Κοκολάκη. Ένα σπάνιο χρυσοκίτρινο ανθόμελο από τη Σέριφο με λευτό ιδιαίτερο άρωμα κέρδισε τις εντυπώσεις στη φετινή τυφλή γευσηγνωσία μελιού του γαστρονόμου. Το βιολογικό μέλι άγριας λεβάντας φρύγανα από τη Σέριφο. Το φτιάχνουν οι μέλισσες που φροντίζει ο μελισσοκόμος και βραβευμένος μελισσοφωτογράφος Νίκος Κοκολάκης.
Τα 230 παλίσια του, σε υψόμετρο 400 μέτρων, τριγάνε κάθε άνοιξη τις αυτοβίες λεβάντες που βάφουν μοβ τις πεζούλες πλησιού. Κάθε μπαζάκι τυποποιείται στο πρώτο και μοναδικό στις Κυκλάδες συνεταιριστικό βιολογικό τυποποιητήριο μενιού με επίσημες αναλύσεις από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που πιστοποιούν την ποιότητα, την τοπικότητα και τη μοναδικότητά του. Και όμως, αυτό το σπάνιο μέλι κινδυνεύει με εξαφάνιση. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το καλοκαίρι στη Σέριφο κατέκαψε το 1/3 του νησιού και μαζί του μεγάλο μέρος από τους μοναδικούς μελισσότοπους λεβάντας και θυμαριού. Σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση που επηρεάζει σοβαρά την ανθοφορία των φρυγάνων και την ανεξέλεγκτη βόσκηση άγριων κομματιών κατσικιών, το μέλλον των φυτών και των εξαίσιων ανθόμελων είναι δυσίωνο, με τους μελισσοκόμους του νησιού αλλά και των Κυκλάδων γενικώς να παλεύουν αβοήθητοι για την επιβίωση των μελισσιών τους. Το απόψινο βραβείο στον Νίκο Κοκολάκη είναι ένα μήνυμα προς όλους πως η κυκλαδίτικη μελισσοκομεία είναι μοναδική και πρέπει να προστατευτεί. Θέλω να καλύψουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη να παραλάβει το βραβείο του, παρακαλώ. Κύριε Κοκολάκη. Καλησπέρα. Έχω ένα τρακ, δεν έχω συνηθίσει να μένω τη Σαββασοκοινού. Ονομάζομαι Νίκος Κοκολάκης, έρχομαι από τη Σέριφο, καταγωγή μου είναι από τον Αποχώρο να κρίνει τον μπάσκετ και την τη Σέριφο. Εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον γαστρονόμο όπως και την καθημερινή και αυτή την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνουν σήμερα και βρίσκομαι εδώ. Νιώθω σίγουρα μια ηθική ικανοποίηση μπορώ να πω για όλο αυτό το δύσκολο αγώνα που δίνουμε στα νησιά όπως φαντάζομαι και όλη η παραγωγή. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά φέτος, όπως και κάθε χρονιά που περνάει λέμε ότι ήταν και καλύτερη. Δυστυχώς είμαι φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε νερό, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε, μέλισσα εξαρτάται από τα λουλούδια. Όπως και τα λουλούδια από τη μέλισσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χάνονται δυστυχώς αρκετά μελίσσια, τουλάχιστον στο νησί της Σερίφου, λόγω της παρατεταμένης αμμουδρίας η οποία υπάρχει. Δεν μπορούν, ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να επέμβει στο κομμάτι της φύσης. Δηλαδή, η μέλισσα χρειάζεται τα λουλούδια για να μπορέσει να πάρει τη γύρη και να δέσει το γόνο της. Οπότε, χωρίς βροχή δεν υπάρχουν λουλούδια, οπότε δυστυχώς μικραίνουν οι πληθυσμοί των μελισσιών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση του σπίνου που λέμε στο τέλος. Όπως είπα και στο βίντεο που είδα πριν, η μεγάλη φωτιά έχει καταστρέψει ένα αρκετό μεγάλο μέρος γιατί. Δυστυχώς ακούω καμιά φορά για τις Κυκλάδες, τις θεωρούν όλοι τα μπαράκια, ωραίες θάλασσες κτλ. Αλλά δυστυχώς κάπου ο πρωτογενής τομέας μένει κάπου ξεχασμένος. Και δεν μπορούν να καταλάβουν το τι οικοσύστημα απίστευτο κρύβει οι Κυκλάδες τα νησιά. Είναι καφρίγανα. Τι είναι? Είναι αρωματικά φυτά, φαρμακευτικά φυτά που χρησιμοποιούνται στην φαρμακοβιομηχανία. Αυτά καίγονται. Δηλαδή καίγεται το φαΐ της μέλισσας. Και κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα άλλο, απλά ξέρει θάμνη. Που αν έρθουν την άνοιξη και μυρίσουν αυτά τα λιβάδια, τις αγρολιβάδες όπως ήταν πριν, και το θυμαριού με το ελαφρό κορδιαράκι, είναι ένα πραγματικά απίστευτα τα αρώματα. Έχουμε όπως αναφέρθηκε και το πρώτο βιολογικό συνεταιριστικό τυποποιητήριο με λίγους Κυκλάδες. Έχουμε πιστέψει πάρα πολύ στην ιδέα, στο να συνεταιριστούμε. Και να έχουμε ένα τυποποιητήριο δικό μας και αποφασίσαμε να βάλουμε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσα για να έχουμε ακόμα πιο πολύ κύρωση προς τον καταναλωτή και προς εμάς τους ίδιους βέβαια. Και όλες οι αναλύσεις μας γίνονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα τελευταία χρόνια που έχει ανοίξει και το τυποποιητήριο. Εδώ να αναφέρω ότι ο πρώην πρόεδρος που το ξεκίνησε είναι ο Αλέξανδρος Λιβάνιος και αυτή τη στιγμή το συνεχίζει από την ενεργεία του Μιχάλη Μουστάκα. Αυτό δεν θέλω να μακρυγορήσω άλλο. Θέλουμε σίγουρα στήριξη στα νησιά. Υπάρχει πάρα πολύ δυσκολία, υπάρχει απογοήτευση πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε με ανέμους, με αναμφρία,
για μας τους σημαίνει ο κόμμος και πολύ σφίγγα, πάρα πολύ θυσιώνες καταστάσεις, να βγει αυτό το μέλλον. Και πηγαίνει σε πολύ μικρές, πάρα πολύ μικρές ποσότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον γαστρονόμο, ευχαριστώ την Καθημερινή και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα. Να είστε καλά. Αν ρωτήσεις κάποιον στο εξωτερικό τι ξέρει από το ελληνικό κρασί, το πιθανότερο είναι να σου απαντήσει με δύο λέξεις, Σαντορίνη και Ασύρτικο. Από το ηφαιστειογενές νησί, ο επόμενος βραβευόμενος που έχει πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη επανάσταση του Σαντορινιού Ήμου. Το βίντεο παρακαλώ. Ειδικό βραβείο στο Μάνισι Γάλα για την προσφορά του στο χώρο του Ήμου. Αν υπάρχει ένα όνομα ταυτισμένο απόλυτα με το κρασί της Σαντορίνης, αυτό αδιαμφισβήτητα είναι του Πάρη Σιγάλα. Ο Σαντορινιός μαθηματικός αρχίζει να πειδαματίζεται με ιδιότροπα σαντορινιά αμπέλια και τους καρπούς του σε μια γωνιά στο πατρικό του, στους Μπαξέδες της Ήλιας, το 1991. Σιγά σιγά εγκαταλείπει τις αίθουσες διδασκαλίας του Πειραιά και μετακομίζει μόνιμα στη Σαντορίνη. Το κτήμα Σιγάλα, το μικρό εινοποιείο ανάμεσα στα αμπέλια που ανοίγει το 1998, οδηγεί σε μια νέα εποχή το νησί και τα κρασιά του. Ο Πάρης Σιγάλας είναι ο ακρογωνίος λίθος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Σαντορίνης. Οραματιστής και καινοτόμος, αλλά ταυτόχρονα αντίθασος και συμπουσιακός, πειραματίζεται με όλες τις εκδοχές συνοποίησης του Ασύρτικου, διεκδικεί τον αναγκαίο καθορισμό χρήσης γης, προκειμένου να διασωθεί η έκταση των αμπελώνων, βγάζει από την αφάνεια το μαυροτράκανο, αγωνίζεται για την διεθνή αναγνώριση του σήματος Σαντορίνη και παλεύει να αποκτήσουν οι Σαντορίνες την ποιότητα και την τιμή που τους πρέπει. Τα χρόνια περνούν, οι συσχετισμοί αλλάζουν, οι ελληνικές εξελίξεις τρέχουν. Ο Πάρης Σιγάλας επιστρέφει ξανά στην αφετηρία και μπροστά στο εμβληματικό πατρικό του σπίτι στείνει ένα καινούριο καινοτόμο εινοποιείο για να συνεχίσει την έρευνα και την ενασχόληση με το Ασύρτικο. Την ποικιλία που καθόρισε την δημιουργική του πορεία και με την οποία έχει, όπως λέει, μια σχέση πάθους και έρωτα. Καλώστε στη σκηνή τον κύριο Πάρη Σιγάλα να παραλάβει το βραβείο του. Μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει η Καθημερινή με τον γαστρονόμο της. Είναι πράγματι ένα βραβείο που με συγκινεί ιδιαίτερα. Θεωρώ φυσικά ότι ένα βραβείο για έναν ενοποιό της Σαντορίνης πάνω απ' όλα πηγαίνει και στο μεγάλο μοναδικό αμπελώνα της Σαντορίνης. Πιστεύω ότι ίσως και πιστεύουν και αρκετοί οι επαγγελματίες στο εξωτερικό ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αμπελοτόπι που ακόμη δεν έχει πάρει την αναγνώριση που του πρέπει. Άρα με αυτή την έννοια μπαίνει ένα μεγάλο καθήκον στους αμπελούς και στους συνοποιούς της Σαντορίνης πραγματικά να εξαντλήσουν όλο αυτό το θησαυρό που έχει. Και αυτό είναι και ένα είδος γοητείας της δουλειάς που κάνουμε, να μπορούμε να βγάζουμε ένα επιμέρου θησαυρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή και συγχαίρω κιόλας για όλα αυτά τα χρόνια τη σπουδαία δουλειάς που κάνει ο γαστρονόμος. Και το συγχαίρω.
Νομίζω μια πτυχή του αυτής της συμβολής του είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από το να διασώσουμε κάποια σπουδαία προϊόντα κλπ. Είναι μια άποψη βαθύτερη για το πώς εννοούμε τον τουρισμό. Και ιδιαίτερα τα νησιά των Κυκλάδων που είναι και κατά κάποιον τρόπο ένας μεγάλος προορισμός. Κινδυνεύουν. Εφόσον δεν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση που μας υποδεικνύει ο γαστρονόμος, δηλαδή μια εναρμόνιση της πρωτογενούς παραγωγής των ιδιαίτερων προϊόντων που έχουν μια μοναδικότητα και στη γεύση, αλλά και μπορούν να πάρουν μεγάλη υπεραξία λόγω των ανθρώπων που επισκέπτονται τα νησιά. Άρα νομίζω είναι ένας μονόδρομος να δουλέψουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εγώ είμαι και λίγο απογοητευμένος, γιατί ενώ πραγματικά όλοι αναγνωρίζουμε αυτή την ανάγκη, δηλαδή τουρισμός υψηλού επίπεδου, χωρίς πρωτογενή παραγωγή, άρα χωρίς κοινωνία, θα γίνουμε βιτρίνα, άρα θα χαθούμε πολύ γρήγορα. Επομένως, νομίζω και όσοι μας ακούνε από πάνω, από κάτω, από παντού, πρέπει να μην μιλάμε απλώς για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή τη ζούμε πλέον. Φανταστείτε, στη Σαντορίνη έχουμε 6 βιολογικούς καταδικούς. 6. Και λόγω του μεγάλου τουρισμού, όπως ιτώνει νερό, γίνονται στη θάλασσα. Μόνο της Ίας, πράγματι είχε πρωτοστατήσει από πιο παλιά, έχει πιστοποιήσει και την άδεια να το νερό να είναι ποτιστικό. Όλοι οι άλλοι δεν το έχουν. Αλλά και πάλι και η Ίλια που το έχει, εδώ και 3 χρόνια, δεν μπορούμε να το πείσουμε, γιατί λείπει το δίκτυο. Λέω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή, υπάρχει ανάγκη, όχι ανάγκη, είναι ζήτημα ζωής μιας άλλης αντίληψης, μιας άλλης ποιότητας της κοινωνίας, να υπάρξει άμεσα νέο. Ευχαριστώ πολύ. Συχνά δίνεται κάθε χρόνο σε μικρούς παραγωγούς εκλεκτών προϊόντων που συμβάλλουν στη διατήρηση της γαστρονομικής παράδοσης του τόπου τους. Φέτος δίνεται σε ένα μικρό εργαστή από τη Σύφνο, με ιστορία 90 ετών, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τον πύργο. Βραβείο Έδη Βουτσινά στο Ζαχαροπλαστείο Θεοδόρου. Κάθε πρωί ο Βασιλόδημος Θεοδόρου ανάβει τη φουφού να πάρουν πρόστα κάρβουνα, βάζει στο τρανσιστοράκι ρεπέτικα και παλιά λαϊκά, μύδι τα χέρια με αμφόνερο και ξεκινάει. Σφυρίζοντας μελωδικά, ψήνει γλυκά στα πακύρια και πλάτη σβέλτα και με δεξιοτεχνία αμυγδαλωτά 4 λογιών. Κατσαρόλα ή τεζέρου, όπως τα λένε ορισμένοι, λευκά ή σκούρα με τη φλούδα του αμυγδάλου, αχλατάκια που είναι ομά και τραγανά αμυγδαλωτά φούρνου για τους γάμους. Δεκάδες χιλιάδες αμυγδαλωτά έχουν κλάσει ο ίδιος και η 90χρονη μητέρα του, η κυρία Κατερίνα, στο εργαστήρι με τα θαλασσίποτο παράθυρα στον Αρτεμόνα. Το θρυλικό γλυκάκι, αυτό το ενδόκαιρο λεπτότητας και συχναίκης φινέτσας, σημώνεται αδιάκοπα από το 1933. Στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο σαλονάκι της εισόδου, που λαμποκοπάει από πάστρα, υποδέχονται κάθε χρόνο εκατοντάδες τουρίστες του νησιού.
Ο Βασιλόδημος, καθόλου υπεύθυνος πλέον για τη μικρή παραγωγή, εξηγεί ότι πολλοί τα αμύγδαλα να είναι βολιώτικα, αφού πλέον η σύγχρονος παράγει ελάχιστα, όμως η τέχνη ήταν και θα είναι συμφασμένη με τον τόπο, όπως άλλωστε και η κεραμική. Αγγιοπλάστης ήταν και ο παππούς του, ο ιδρυτής του ζαχαροπλαστείου, Γεώργιος Θεοδόρου, προτού καταπιαστεί με τα αμύγδαλα, αλλά και με τα παστέλια, τους κοραμπιέδες, τα υποφρύγια και τις χαλβαδόπιτες που φτιάχνουν με μέλι σύφνου και αυγά από το κοτέτσι τους. Τους θυμάμαι σήμερα γιατί συνεχίζουν ευλαβικά μια τέχνη αιώνων παράγοντας κεράσματα αληθινά κοσμήματα που συμπυκνώνουν τη γλύκα των Κυκλάδων. Το βραβείο θα παραλάβουν ο κύριος Βασιλόδημος Θεοδόρου και η σύζυγός του, Φλόρα Ατσόνη. Ευχαριστώ τον κύριο Πάλογα στον νόμο, κύριε Μακριονίτου, τον κύριο Ρέντουλα και τον κύριο Σουμέλο. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σύρο και στην Ερμόπολη, γιατί ο παππούς μου, ο ορματιστής, έφυγε από τη Σύρο παρά της οικογένεια και επάγγελμα. Ήρθε Σύρο αρχιστού το 1930, να μάθει να κάνει λουκούμ και καλαδόπιτα, τον κύριο Σύρο και άνοιξε το πρώτο ζαχαροπλαστείο το 1933. Ευχαριστώ. Νομίζω η Εύη Μητσινά καλή τη ώρα και να είναι πολύ θα τους καμάρουν αυτούς τους ανθρώπους και αυτό θέλουμε και εμείς, να επιλέγουμε ανθρώπους που θα καμάρουν εκείνοι. Συνέχεια με ένα ακόμα εγκληματικό προϊόν των Κυκλάδων και πρέπει να σας πω τι άκουσα να λένε οι γαστρονόμοι για το συγκεκριμένο που βραβεύεται, ότι ίσως είναι το καλύτερο στο είδος του που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Ας το γνωρίσουμε. Βραβείο παραγωγής αμυντικών. Στο αλαντοποιείο Αφίτρι Δήμα. Το εκλεκτότερο των εκλεκτών ελληνικό αλαντικό είναι η λούσα. Μαστιγωτή υφή, γεύση μεστή, γλυκιά, με ένταση και βάθος, αλμυρούτσικη, με ελάχιστο λίπος. Προϊόν που η συνταγή του χάνεται στο βάθος του χρόνου, παραδοσιακό προϊόν των χεροσφαγείων. Το αλαντικό σύμβολο των Κυκλάδων το φτιάχνουν με τρόπο υποδειγματικό οι αδελφοί Τριδήμα από την Άνθρο. Δεν βάζουν συντηρητικά, νητρικά ή χρωστικές. Τα βασικά συστατικά ορίμανσης είναι το αλάτι, ο χρόνος και ο ανδριώτικος βοριάς. Φτιάχνουν επίσης προσούπο, σαλάμια και λουκάνικα. Όλα τα προϊόντα τους ενθουσίασαν τους γευσηγνώστες του γαστρονόμου. 3 από των 4 αδελφών ασχολούνται με τα ζώα και τα αλαντικά. Ο Κώστας περισσότερο με το κρεοπωλείο που άνοιξαν το 2014, ο Σταύρος με το αλαντοποιείο που άνοιξαν το 2018 και ο Ανδρέας με τα ζώα. Το βασικό μυστικό είναι η ποιότητα της πρώτης ύλης. Χείλη, αμνοερήφια και αγελάδες ζουν ελεύθερα σε μικρά κοπάρια και κόσκουν τα αλαρτισμένα από τη θάλασσα μυρωδικά. Ό,τι βάζετε στο κρέας για να το μαγειρέψετε και να νοσκυμίσει, τα ζώα μας το έχουν ήδη. Τρεφόνται με αλάτι, θυμάρι, φασκόβιλο και θούμπι. Μας λένε και συνεχίζουν. Οι συνταγές υπήρχαν στην οικογένεια από τους παππούδες μας. Απλώς εμείς δεν τα ετοιμάζουμε πλέον σε ξύλινες κάφες, αλλά σε ανοξίδωτες. Δεν τα αλατίζουμε υλοφορικά και δεν τα καπνίζουμε μέχρι να φυδατωθούν, γιατί έχουμε βακιούν και ψυγεία. Ανοίγαμε και άλλους παραγωγούς σαν την οικογένεια Τριδήμα. Αν η αγροτική παραγωγή είχε διαχρονικά την προστασία που χρειάζεται, αν στηρίζαμε τα τοπικά προϊόντα, ποιος ξέρει. Μπορεί η λούσα και τα κυκλαδίτικα αλαντικά να ήταν διάσημα σε όλο τον κόσμο.
Θέλω να καλέσουμε στο βήμα τους κυρίους Κώστα, Σταύρο και Ανδρέα Τριδήμα να έρθουν να παραλάβουν το βραβείο. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καθημερινή και τον Γαστρονόμο για αυτή τη βράβευση. Είναι ένα βραβείο, ας πούμε, στη παρέτρα μας, ένα ηθικό για όλο τον κόπο και τον αγώνα που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Προερχόμαστε από αγροτοκτηνοτροφική οικογένεια. Κρατήσαμε τις παραδόσεις από τους παππούδες, τους γονείς. Συνεχίζουμε εμείς και ευελπιστούμε και τα παιδιά μας. Τα είπα όλα το βίντεο, δεν έχω να πω κάτι άλλο, να προσθέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις οικογένειες που μας στηρίζουν, τις συζύγους μας και... Μετά τη Λούζα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το δεύτερο ελληνικό βραβείο της βραδιάς. Γι' αυτό μεταφερόμαστε στην Πάρο, σε ένα μεγάλο νησί που γνωρίζει κάθε καλοκαίρι πολύ έντονη τουριστική κίνηση. Το ξέρατε όμως ότι η Πάρος παράγει τα μοναδικά εκτός Σαντορίνης ποπ κρασιά στις Κυκλάδες. Το βίντεο παρακαλώ. Βραβείο παραγωγής στο Ινοποιείο Μωραϊτή. 114 συναπτά έτη παράγει κρασί το Ινοποιείο Μωραϊτή. Είναι το παλαιότερο ενοποιείο της Πάρου και ένα από τα παλαιότερα της χώρας. Το ίδρυσε το 1910 στις ερημιές της Νάουσας ο προπάπους Μανώλης Μωραϊτής. Ο γενναρχής των Μωραϊτιδων έφτιαχνε ποιοτικό κρασί από μανδυλαριά και μοναγκασιά, γέμισε βαρέλια και το βγαίνενε με τη Σεβαστή, το εμπορικό καΐκι τους στα λιμάνια του Αιγαίου. Το Ινοποιείο πέρασε από γενιά σε γενιά και έγινε συνώνυμο με το παριανό κρασί. Στις μέρες μας παράγει σύγχρονους ίνους από τις ίδιες ποικιλίες που καλλιεργούσε και ο προπάπους και οι οποίες με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν ως ποπ Πάρος, τα μοναδικά ποπ κρασιά στις Κυκλάδες εκτός Σαντορίνης. Τη δεκαετία του 60, ο νέος εξοπλισμός τους έγινε αφορμή για την ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ το 2003 ήταν κομβική χρονιά. Τότε ο Θοδωρής ο νεότερος πήρε το πτυχίο της συνολογίας και μαζί με τον αδερφό του Σάφα μπήκαν δυναμικά στην επιχείρηση στο πλευρό του πατέρα τους Μανώλη. Εινοποιούν σε δεξαμενές ανοξείδωτες, σε πυλό, σε τσιμέντο και σε βαρέλι, στα φύλλα από ιδιόκτητους ως επιτοπλίστων βιολογικούς αμπελώνες και παράγουν κρασιά ποπ Πάρος όπως την γλυκιά Μαλβάζια, το λευκό από 100% μανεβασιά και το ερυθρό από μανδυλαριά και μονεβασιά, το μοναδικό ποπ ελληνικό κρασί από συνεινοποίηση ερυθρής και λευκής ποικιλίας. Με ετήσια παραγωγή περί τις 180.000 φιάλες, είναι το μεγαλύτερο εινοποιείο στο νησί. Εξάλλου, είναι συνεπείς και ποιορατικοί και τα εκλεπτά κρασιά τους γεμίζουν τα ποτήρια μας με το πολύτιμο τερουάρ των Κυκλάδων. Το υπεραιωνόβιο εινοποιείο Μωραϊτή κρατάει ζωντανό τον απεινόμενο από την κλιματική αλλαγή και την τουριστική επέλαση ιστορικό αμπελώνα της Πάρου. Νομίζω ήρθε η ώρα για τον κύριο Θοδωρή Μωραϊτή να έρθει στη σκηνή να πάρει το βραβείο του.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάρκο, την καθημερινή, τον γαστρονόμο, για το βραβείο αυτό, το οποίο σίγουρα ανήκει και στις γενιές που προηγήθηκαν της δικής μας, στους γονείς μας, στους παππούδες μας και στους παππούδες μας, που ίδρυσαν την οποία μας, την Άωσα της Πλάρου, και ασχολήθηκαν με τα μπέλια, την παραγωγή και την εμπορία του βίνου. Και εμείς βρεθήκαμε εδώ, συνεχιστές της μακραίωνας αυτής της παράδοσης, και προσθέτουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι στην πορεία αυτή. Επίσης, η διάκριση αυτή ανήκει και στους αμπελουργούς της Πάρου, που παρά τις δυσκολίες των καιρών, συνεχίζουν την ολική τους προσπάθεια, καλλιεργώντας και φυτεύοντας αμπέλια, κόντρα στα καλέσματα του υπερτουρισμού, διατηρώντας έτσι τους αρχαίγονους δεσμούς της Πάρου με το αμπέλι και την μονοπαραγωγή. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πολύ ωραία βραδιά και να ευχαριστήσω ξανά την ομάδα του γαστρονόμου και της καθημερινής, την κυρία Ματριονίτη και τον κύριο Παπανίκα για την πολύτιμη βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λούζα, κρασί και πάμε πάλι σε τυρί. Πεταγόμαστε ως την Μύκονο. Σε μια άλλη Μύκονο όμως, από αυτή που έχουμε συνηθίσει να προβάλλεται, την παραγωγική, την τυροκομική Μύκονο που αντιστέκεται φτιάχνοντας τσουφτερές κοπανιστές, τυροβολιές και ξινότυρα. Το ξέρατε ότι εκεί βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες φάρμες βοηθών στις Κυκλάδες. Πάμε να δούμε. Βραβείο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο τυροκομείο Μύκονο Κουκάς. Στις 4.30 τα ξημερώματα που η Μύκονος ακόμα ξεφαντώνει, ο Θοδωρής Κουκάς καταπιάνεται με το πρωινό άρμεγμα και το τάισμα των ζώων και στραπαίνει στην τυροκόμιση. Αργότερα ξεκινούν οι διανομές. Η οικογένεια Κουκά έχει κάνει την κοπανιστή επιστήμη. Με γνώση, εμπειρία και αφοσίωση παράγει εδώ και τρεις γενιές το πιο τσουχτερό τυρί της Μυκόνου, τον ακρογωνίο λίθο της τοπικής τυροκομείας. Ο Θοδωρής έχει πάρει στα σοβαρά την υπόθεση Μυσίθρα, όπως λέγανε την κοπανιστή οι παλιοί μυκονιάτες. Απόφυτος της γαλακτοκομικής σχολής Ιωαννίνων, παράγει όπως και οι παππούδες του το φλογιαρό τυρί, αλλά και παραδοσιακή μυκονιάτικη τυροβολιά και ξινότυρο, στο σύγχρονο οικογενειακό τυροκομείο με δικό τους γάλα ολόφρεσκο από τη φάρμα με τις αγελάδες τους στην Άνω Μερά. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φάρμες βοοειδών των Κυκλάδων με 380 καλοφερμένα ζώα που δίνουν ετησίως περί τους 1.700 τόνους γάλα. Δεν ταΐζουμε έτοιμα θυράματα, μας λέει, αλλά φυσικές βιολογικές τροφές, ενώ οι αγελάδες φόσκουν και στα χωράφια όποτε έχει βοσκή. Και συμπληρώνει. Έχει πολύ ζόρι αυτή η δουλειά, αλλά ευτυχώς το νησί μας στηρίζει. Το 80% της τοπικής εστίασης απορροφά περί το 40% της παραγωγής μας. Σταδιακά πρόσθεσαν στην γάμα τους αφράτο γιαούρτι τσαντίλας, απαλό ανθόκυρο και αριστοτεχνική γραβιέρα πεπερμένη για χρόνια. Εδώ στη Μύκονο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο εύκολο και με περισσότερα οικονομικά ωφέλη και αντί να στεγάσουμε αγελάδες να ασχοληθούμε με τον τουρισμό, μας λέει. Όμως τίποτα δεν το ξεπολά από τα τυριά και μέσα από τη δουλειά του φωτίζεται μια άλλη Μύκονος, η αληθινή Μύκονος των παραδόσεων, των μελτεμιών, των καθαρών γεύσεων. Ο κ. Θοδωρής Κουκάς δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας για έναν πολύ ευχάριστο λόγο, βαφτίζει το παιδί του. Όμως, το βραβείο θα παραλάβει ο στενότατος συνεργάτης του, ο κύριος Βασίλης Βαθρακοκίης, τον οποίο τον παρακαλούμε να ανέβει στο βήμα.
Καλησπέρα, λέγομαι ο Μαχαλοκύλης Βασιλής. Είμαι φίλος του Θοδωρή, ήρθα εκ μέρους του γιατί σήμερα βαφτίζει το παιδί του και δεν μπορούσα να είναι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που θα το παραλάβω εγώ αυτό το βραβείο, γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια στο νοσοκομείο του. Έχουμε φοιτήσει στην ίδια σχολή, στη Γαλακτοκομή Σχολή Ιωαννίνων, που είναι πάρα πολύ σημαντική σχολή για την Ελλάδα, γιατί μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς και στον γαστρονόμο που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Αυτά. Ρομαντικό θα τον χαρακτήριζε κανείς τον επόμενο παραγωγό. Σε ένα νησί που βασιλεύει ο τουρισμός και το real estate, εκείνος επιμένει να καλλιεργεί παραδοσιακές ποικίλες φυτών. Και να ζει από αυτό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γραφείο παραδοσιακών προϊόντων στο κτήμα Νομικού. Ο Γιάννης Νομικός γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα χωράφια των γονιών του, στην έξω γωνιά Σαντορίνης, και παίζε κυνηγητό ανάμεσα στις φιστικές. Έμαθε να σπέρνει φάβα, να μαζεύει ντομάτες και να φροντίζει τα μπέλια. Όνειρό του ήταν να δει τα οικογενειακά προϊόντα συσκευασμένα. Δεν ήθελε το χύμα. Μετά τις σπουδές του στο τμήμα στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιός, το στρατό και διάφορες επαγγελματικές περιπέτειες, κατόρθωσε το 2005 να δημιουργήσει το κτήμα Νομικού στον Βόφωνα. Χρόνο με το χρόνο αύξανε τις καλλιέργειές του. Ξεκίνησε με φάβα και φιστίκι, προχώρησε με ντομάτα, καπαρί και ελαιόλαδο. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά τους δικούς του ντόπιους πόρους, εφαρμόζει πιστά πρακτικές ελάχιστης παρέμβασης και παντρεύει τις παραδοσιακές τεχνικές φυτέματος με την τεχνολογία. Σήμερα λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων. Στο επισκέψιμο κτήμα του σχεδόν 27 στρεμμάτων βρίσκουν καταφύγιο γεράκια, κουκουβάγες και ένα σωρό μικρά θηλαστικά. Τα προϊόντα του διατίθενται σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και εστιατόρια στο εξωτερικό. Κοντά στην τουριστικοποίηση του νησιού, ο Γιάννης Νομικός επιμένει να επενδύει σε αγροτική γη. Το κτήμα του διασώσει κάτι από το DNA της Σαντορίνης. Σερνός, φιλόξενος και εργατικός, ζει ακόμα ανάμεσα στις φιστικές. Κύριε Νομικέ, παρακαλώ να έρθετε να παραλάβετε το βραβείο σας. Καλησπέρα σας. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα τα λίγια της γης. Στην αρχή είμαστε μόνοι, αλλά στην πορεία αποκτήσαμε πολλούς φίλους. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ευγνώμων για τη σημερινή βράβευση, η οποία συνιστά για μένα μια επιβράβευση και μια ηθική ανταμοιβή. Ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινές και θερμές μου ευχαριστίες τόσο στο περιοδικό Γαστρονόμος, όσο και σε όλους τους διοργανωτές αυτής της βραδιάς. Το βραβείο αυτό δεν ανήκει μόνο σε μένα, αλλά και στους πατεράδες μας. Σε όλους αυτούς στα βήματά τους περπάτησαν, δικαιώνοντας τους κόπους και το όραμά τους. Αλλά και σε όλους αυτούς που αγωνίζονται να ζωντανεύουν τη γη, όπως και εγώ. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν για όλες τις υπόλοιπες μέρες της ζωής τους. Είναι ένα βραβείο, όπως είπα για τους πατεράδες μας, δούλεψαν σιωπηλά τη γη μας και μας την παρέδωσαν με τη γνώση και τους κόπους τους. Μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν, να τους την παραδώσουν με ατόφια με τα καρπίσματά της. Ως το υπόβαθρο μιας κοινωνίας που διασώθηκε μέσα στον χρόνο και μπορεί να στηρίξει το αύριο.
Ως αποδέκτης του βραβείου αυτού θα ήθελα με σειρά μου να το αφιερώσω στους δουλευτάδες της Αντερνιάς Γης που σκύβουν πάνω στα μπέλια, στη φάβα, στα ντοματάκια χρόνια και χρόνια με υπομονή και σοφία για να αναστήσουν τα φυτά αυτά και να μας δώσουν τους καρπούς τους μέσα από μια πετρώδη, άνυδρη, ηφαιστιακή, καμένη γη. Είναι ένα βραβείο λοιπόν για όλους αυτούς που με συνέπεια και αφοσίωση προσπαθούν παρόλες τις αντικσότητες της εποχής να διατηρήσουν και να δυναμώσουν την καλλιέργεια της γης. Με σπόρους δικούς μας, με τεχνικές και μεθόδους δικές μας. Πριν κλείσω τα λόγια ευχαριστίας με αυτά, θα ήθελα να πω στα νέα παιδιά να μην φοβηθούν τη γη, να ασχοληθούν μαζί της, γιατί η καλλιέργειά της θα τους ανταμείψει. Θα τους μάθει πολύ περισσότερα τους ίδιους και τη ζωή τους παρά οτιδήποτε άλλο. Και αυτό στις μέρες μας είναι αξία ανεκτήμητη. Γιατί να μην ξεχνάμε πως η γη μας διδάσκει. Η γη εμπνέει, γεννά και αναγεννάται. Νοηματοδοτεί τη ζωή μας και καταξιώνει την ύπαρξή μας. Γιατί όπως συχνά λέω, όποιος πατά γερά στη γη, τόσο από πιο ψηλά μπορεί να ταινίζει τα βήματά του στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναρωτιέμαι πόσοι από εσάς έχετε στα σπίτια ή στα μαγαζιά σας συφνέικη γάστρα, τσιγκάλι, σκεπασταριά ή μαστέριο. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κυκλαδονήσει, η σύχνος είναι ταυτισμένη με την κεραμική τέχνη. Μια τέχνη παλιά τη συνεχίζουν τα λίγα εναπομείνοντα αγιοπλαστεία του νησιού. Ένα από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα είναι αυτό που βραβεύουμε απόψε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Βραβείο παραδοσιακής τέχνης στο αγιοπλαστείο Νίκη και Γιάννη Λεμπέση. Ψηλά στον Αρτεμόνα βρίσκεται ένα από τα παλιότερα αγκιοπλαστεία της Σύφνου που λειτουργεί πάνω από έναν αιώνα, του Νίκου Λεμπέση και του πατέρα του Γιάννη. Τέσσερις γενιές Λεμπέσιδων έχουν γράψει ιστορία στην παραδοσιακή σύφνεϊκή τέχνη, σκύβοντας πάνω από τον χαρακτηριστικό πλάγιο τροχό και τελειοποιώντας την τεχνική τους στο πιο δύσκολο σκεύος όλων, τη στάμνα. Λίγοι ήταν οι σταμνάδες στο νησί, ακόμα και όταν λειτουργούσαν δεκάδες αγιοπλαστεία. Σήμερα έχουν απομείνει 13. Μέχρι το 1984, το εργαστήριο βρισκόταν στη Χερόνησο, δίπλα στη θάλασσα, ώστε οι παραγγελίες να φέρουν με καΐκια για όλη την Ελλάδα. Δεν είχα ρεύμα. Τον τροχό τον γεμνούσαμε πετάλι. Για τα καμίνια άναβα φωτιές και τον μήλο τον έφτιαχνα με σιφνέικο χώμα. Σήμερα χρησιμοποιούν κυρίως ξένους μήλους που είναι πιο ανθεκτικοί, όμως οι τεχνικές παραμένουν παραδοσιακές. Όλα δηλαδή κατασκευάζονται στον τροχό χωρίς καλούπια. Εκτός από τις σιφνέικες φόρμες, τσικάλια, κιούπια, φλάρους, μαστέλα από το 2000 έχουν στραφεί σε νέους τρόπους. Καταλυτική η γνωριμία τους με την Ελληνοαμερικανίδα Νταϊάν Χατζιαφίκα, καθηγήτρια καλών τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, η οποία τους έμαθε να χρησιμοποιούν χρώματα και νέες τεχνικές για δόματος. Τότε η μητέρα του Γιάννη Λεμπέση, η αείμνηστη γιαγιά Κατέ, ξεκίνησε να ζωγραφίζει πάνω σε κεραμικά αυτά που έως τότε ζωγράφιζε μόνο στο χαρτί. Κάτι παράξενα πουλιά, ψάρια και φυτά. Τα σχέδιά της μαζί με τα σχέδια της Νταϊάν, του Νίκου, της αρχιτεκτόνισσα συζύγου του και άλλων, στολίζουν πλέον πιάτα, καλάτες, βάζα και ό,τι άλλο φανταστείς. Το σύμπαν που έχουν δημιουργήσει μοιάζει καλμένα από μια ζωηρή ονειροφαντασία, από έναν κόσμο γεμάτο άχρονους συμβολισμούς και τα κεραμικά τους, αν και απόλυτα χρηστικά, είναι ταυτόχρονα συγκινητικά καλλιτεχνήματα. Δεν είναι τυχαίο που έχουν επιλεγεί από κριτήρια μουσείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως σπουδαία δείγματα μιας παραδοσιακής τέχνης που δεν μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται και ζυμώνεται στον χρόνο. Αγαπητό κύριο Γιάννη Λεμπέση να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Κύριε Λεμπέση.
Καλώς σας ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Που έχω αυτά τα 26 χρόνια μαζί με την αγγελοπλαστία δαμές. Συνεργαζόμαστε. Συγγνώμη, η προφορά μου δείχνει που δεν είναι αληθινή. Είναι την ημίδα όλα. Κύριε Κατέ, η μητέρα του Γιάννη ήταν κάτι άλλο. Ήταν σαν που είπε κύριε πρόεδρε. Ήταν από τις γης, ήταν με σεβασμό για την γη. Αυτό που έχει κάνει για όλη την Αρτεμόνα στη Σύφνο είναι γνωστή και πολύ αγαπημένη και μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. Ο Γιάννης είπε, ελάτε να δουλεύετε μαζί. Και το αστείο ήταν, ο σύζυγός μου είπε, πρέπει να ξέρουμε που είσαι αγαπημένη. Και δουλευόμαστε μαζί, η κυρία του, η κυρία Κατερίνα, ο ίδιος, αλλά ο Νίκος και ο Γιάννης και ο μεγάλος γιος του Μανώλη ήταν καλεσμένοι στο Πανεπιστήμιο Μινεσότα που ήμουν καθηγήτρια και τα παιδιά εκεί τα μάθουν από και μου είπε, δεν ξέρω από αγγλικά, αυτός που ήταν υπεύθυνος για το πιλό, είπε, μήπως μπορεί να πηγαίνουμε πιο σιγά, γιατί δεν έχουμε αρκετά πιλό. Ευχαριστώ πολύ. Τρία χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας θρυλικός εστιατόρος στον Κυκλάδων, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν Κυκλαδέτης, ο Γιώργος Χατζηγιαννάκης. Υπήρξε από τους πλέον επιδραστικούς στον χώρο, έθεσε τις βάσεις για τη γαστρονομική ανάπτυξη της Σαντορίνης, βάζοντας το επίκεντρο της κουβέντας την τοπικότητα. Έχω την αίσθηση πως από τη μια θα χαιρόταν πάρα πολύ με αυτή τη γιορτή, από την άλλη όμως θα προβληματιζόταν όπως όλοι μας για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας. Παρακαλώ να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε η ομάδα των γαστρονόμων. Λάτρης των ταξιδιών και της καλής ζωής, καλλιεργημένος και με οξύ γαστρονομικό ένστικτο, ο Γιώργος Χατζηγιαννάκης αποφάσισε στα 40 του χρόνια να ανοίξει ένα εστιατόριο στη Σαντορίνη μαζί με τη σύζυγό του Εύελιν. Δεν καταγόταν από το νησί, ούτε είχε σχέση με την εστίαση. Γεννήθηκε στην Ίκαια το 1946, φοιτησε στη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Πειραιός και για πολλά χρόνια εργάστηκε σε συναφή επαγγέλματα με τις σπουδές του. Όμως παθιάστηκε με το φαγητό και το καλό κρασί, παθιάστηκε και με τη Σαντορίνη. Το 1986 λοιπόν γεννιέται η Σελήνη, ένα εστιατόριο σταθμός που άλλαξε τον ρου της εστίασης όχι μόνο στο νησί αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, πυροδοτώντας ένα κίνημα υπέρ των τοπικών προϊόντων. Το όραμα του Γιώργου Χατζηγιαννάκη ήταν ο τόπος να εκφράζεται στο πιάτο, η γαστρονομική εμπειρία να μην είναι αποκομμένη από το εδώ και το τώρα. Με επιμονή και πείσμα έβαλε στο μενού της Σελήνης τη σαντορινιά φάβα, το ντοματάκι και άλλα κυκλαδίτικα προϊόντα. Ενθάρρυνε, πίεζε του σεφ του να βρίσκουν συνεχώς νέους, εφάνταστους τρόπους να τα μαγειρεύουν. Χάρη σε εκείνον, η τοπική μαγειρική και τα ταπεινά προϊόντα της πρωταγωνίστησαν σε πιάτα υψηλής κουζίνας. Χάρη σε εκείνον, η υψηλή γαστρονομία στη Σαντορίνη απέκτησε τερουάρ. Στην εποχή του foie gras, πολλοί τον θεωρούσαν τρελό. Σήμερα που οι έννοιες της τοπικότητας, της εντοπιότητας και της βιωσιμότητας έχουν γίνει παγκόσμια μόδα, δικαιώνεται. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα του Γιώργου Χατζηγιαννάκη. Μακάρι όλα τα καλά εστιατόρια και ξενοδοχεία της χώρας να αγαπήσουν τον τόπο τους όπως εκείνος.
πολλοί από εμάς έχουν την ευλογία να τον γνωρίσουμε, να πάμε από τα χέρια του, να φάμε σε αυτά τα καταπληκτικά μέρη που έφτιαχνε. Και θα ήθελα να καλέσω τον Άγγελο τον Ρέτουλα να έρθει στη σκηνή, να μας πει δύο λόγια για το επόμενο και τελευταίο βραβείο της φετινής τελετής. Στην αρχή τη φάβα, οι Έλληνες του Χατζηγιαννάκη τη γυρνούσαν πίσω. Πού ακούστηκε εστιατόριο πολυτελεία στην αρχή τη φάβα. Το φτωχόφαγο του στήμαζε καιρούς δύσκολους που ήθελαν να αφήσουν πάση θυσία πίσω. Δεν τα βάλε κάτω. Έψαξε και βρήκε όλους τους τρόπους με τους οποίους η λαϊκή θηραϊκή παράδοση μαγειρεύει τη φάβα. Τους κατέγραψε, τους δοκίμασε, εμπνεύστηκε και έβαλε τους μαγείρους στη μαγαζί να ανακαλύψουν τόσους και άλλους τόσους. Το ίδιο έκανε και με τον Ντοματάκη Σαντορίνης. Όταν άνοιξε τη σελήνη με την σύζυγό του την Εύελιν στα Φυρά του 1986, έψαχνε να βρει τον τόπιο ντοματάκι και πουθενά άφατο. Τρελός ήταν, αν το καλώς σκεφτούμε. Θεότρελος, μα αν είχαμε 5 χατζιγιαννάκηδες ακόμα τότε, το παρόν της ελληνικής κουζίνας και της ελληνικής πρωταγγελίας παραγωγής ίσως να ήταν διαφορετικό. Στην τιμή λοιπόν από το σπουδαίο Γιώργο Χατζηγιαννάκη θεσπίσαμε φέτος αυτό το βραβείο, που θα δίνεται σε μάγειρους και μαγείρισες που αναδεικνύουν με απλό ή δημιουργικότερο τρόπο τα προϊόντα και τη γαστρονομική παράδοση του τόπου τους, που μαγειρεύουν μια κουζίνα δεμένη με τον τόπο, με τη μαγειρική και την αγροτική ιστορία του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τη συντακτική ομάδα του περιοδικού, της κυρίας Μαρία Βασιλοπούλου, Βιβί Κωνσταντινίδου, Νικολέτα Μακριονίτου και Χριστίνα Τζιάλα, να έρθουν να δώσουν σκηνή μαζί μας. Παρακαλώ. Είναι η ψυχή των βραβείων της ποιότητας του γαστρονόμου. Ελάτε κοντά μου. Ελάτε κοντά μου πίσω από εδώ. Φέτος λοιπόν το βραβείο Γιώργος Χατζηγιαννάκης δίνεται σε 5 μαγείρισες των Κυκλάδων. Θα στριμωχτούμε λίγο στη γωνία να το δούμε όλοι μαζί από εδώ. Βραβείο Γιώργος Χατζηγιαννάκης στις μαγείρισες των Κυκλάδων Μαρία Αναγνωστοπούλου Κατσουνά, Ρελιώδε Καβάλα, Μαργαρίτα Καλογεροπούλου, Ματίνα Κουμερτά, Ευαγγελία Ρούσου. Σαν μαγεμένοι επιστρέφουμε στις ταβέρνες που κουμαντάρουν αυτές οι 5 χρυσές μαγείρισες. Όσοι τις έχετε επισκεφθεί, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Όσοι δεν τις ξέρετε, σας προειδοποιούμε πως, έτσι και γνωριστείτε, πάει, θα φέρετε ανεξίτηλο το ίχνος της μαγειρικής τους στην κάρδιά σας. Στα τσικάλια τους δοξάζεται η γαστρονομική παράδοση των Κυκλάδων, σερβίροντας ματσάτα, σαλατούρι, ζαφοριστές διρόπιτες, φαβατοκεφτέτες και κοφομελέτες, σηκώνουν τη σημαία των νησιών τους. Εδώ το farm to table δεν είναι marketing, είναι τρόπος ζωής. Οι ταβέρνες τους είναι η συνέχεια των χωραφιών, των θαλασσών και των βοσπόλοπων. Τρυφερές ποιητρίες των τοπικών γεύσεων, οι κυρίες Μαργαρίτα Καλογεροπούλου από την Ανάφη, Ευαγγελία Ρούσου από την Αμοργό, Μαρία Αναγνωστοπούλου Σκατσουνά από την Πάρο, Ματίνα Κουμερτά από την Άξο και Ρινιώδε Καβάλα από τη Φολέκανδρο. Έχουν εγκύψει στην κουζίνα του τόπου τους και την εμπεριέχουν με συνέπεια και σύνεση. Τέτοια μαγαζιά χρειαζόμαστε. Χωρίς σούσι, ρόκα παρμεζάνε και σεβίτσε που δουλεύουν αυτονοήτως συντονισμένα με την ελληνική γη, που καμαρώνουν για τα δικά τους πράγματα, που θρέφουν την τοπική οικονομία, τον μικρό ή μεγαλύτερο τόπιο παραγωγό, που λειτουργούν ως καθρέφτης των νησιών τους. Η κουζίνα τους είναι προσγειωμένη στο εδώ και στο τώρα, στην ανάγκη του επισκέπτη να γνωρίσει το αυθεντικό πρόσωπο των Κυκλάδων. Τα φαγητά τους απλά, μαγειρεμένα με φροντίδα και λεπτότητα και με τη συναρπαστική αγριάδα της παραδοσιακής ελληνικής μαγειρικής που φωτίζει την πρώτη ύλη με τρόπο μοναδικό. Κάποιες έχουν και δικά τους προστάνια, θηροδρομούν, φτιάχνουν παστά, ζυμώνουν το δικό τους ψωμί. Αρχηγίνες και εργάτριες, μέλισσες με σιδερένια αντοχή, μητέρες της κουζίνας και της επιχείρησης, 5 φωτεινοί φάροι της τοπικότητας.
Στο πρόσωπο των γυναικών αυτών θέλουμε σήμερα να τιμήσουμε όλες τις ταπερνιάρισες και τις μαγείρισες που κράτησαν και κρατάνε ταβέρνες και καφενέδες, που δουλεύουν μερόνυχτα, τηγάνια, κατσαρόλες, σχάρες, που έχουν καθαρίσει τόνους, ψάρια, πατάτες, κολοκύθια, που έχουν ανοίξει χιλιάδες φύλλα για πίτες. Να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλες αυτές τις αφανείς ηρωίδες της λαϊκής μαγειρικής μας, η ελληνική γαστρονομία, οι σύγχρονοι σεφ και εστιατόρες, η παραγωγή, οι Κυκλάδες, όλοι μας τους οφείλουμε πολλά. Απόψε, ας υψώσουμε τα ποτήρια μας στη δικιά τους. Κυρίες μας, σας ευχαριστούμε. Είναι και η Ζωή Χατζηγιαννάκη εδώ και θα ήθελα, η κόρη του Γιώργου Χατζηγιαννάκη, θα ήθελα και εκείνη να ανέβει στη σκηνή μαζί με τις δημοσιογράφους του Γαστρονόμου να δώσει φωτογραφίες στους μαγειρισές μας, τις οποίες καλούμε. Λοιπόν, καλούμε στην σκηνή τις κυρίες Μαρία Αντωνοπούλου Κατσουνά από την Πάρο, την κυρία Ρινιό Δεκαβάλα από τη Φολέγαντρο, τη Μαργαρίτα Καλογεροπούλου από την Ανάφη, τη Ματίνα Κουμερτά από την Άρσο και την Ευαγγελία από την Αποστολή. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την εφημερίδα την Καθημερινή, το περιοδικό του Γαστρονόμου, τις κοπέλες όλες. Είναι το μεγαλύτερο βραβείο της ζωής μου στα 30 χρόνια που δουλεύω την ταβέρνα μου. Δεν υπάρχει πιο ωραία η ψυχική ικανοποίηση. Να βλέπεις τον κόπο σου, να βλέπεις τον κόσμο και να έρχονται εκεί που μαγειρεύω και να σου λένε «Κυρία Μαρία, είσαστε η μαγείρισα της καρδιάς μας». Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω στην ωραία μου οικογένεια, στο σύζυγό μου, στην Ουρανία μου, στην Ευαγγελία μου που δουλεύουμε, στο Γιάννη μου, όλη μου την οικογένεια που δουλεύουμε όλοι μαζί. Μια φορά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας πω μέσα από τα μάτια της καρδιάς μου χίλια ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Καθημερινή και τον Γαστρονόμο για αυτή την τιμή που μου έκανε. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Αισθάνομαι αμηχάνα, αλλά και υπέροχα ταυτόχρονα, πολύ συγκινημένη. Αν πρέπει να πω λίγα λόγια για μένα, τότε θα μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτα, για τη Φολέγατρο.
τον τόπο που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που λάτρεψα. Ένα μικρό νησί, όμορφο, που ακόμα σέβεται τα ήθη, τα έθιμα και την παραδοσιακή του κουζίνα. Το άλλο που λατρεύω είναι να μαγειρεύω. Δεν φεύγω από την κουζίνα. Από τη μητέρα μου έμαθα να μαγειρεύω με αγάπη, με μεράκι, χρησιμοποιώντας πάντα τα πιο αγνά υλικά, διατηρώντας την παράδοση. Η μαγειρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό κατάφερα να το μεταδώσω, το μεράκι μου αυτό, σε όλη την οικογένεια. Έτσι ανοίξαμε το δικό μας εστιατόριο, το σπιτικό, θέλοντας να διατηρήσουμε την παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας. Προσωπικά ευχαριστώ όσους με στήριξαν σε αυτό το ταξίδι και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να προσφέρω φαγητό γεμάτο αγάπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου. Θα βάλω τα κλάματα. Έκανα το λάθος και δεν έφερα την κόρη μου, την έφερα, τα λέει ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Αισθάνομαι τυχερή και περήφανη. Περήφανη γιατί αυτή εδώ η ομάδα με έβαλε στην παρέα της. Τυχερή γιατί στη μικρή Ανάφη υπάρχουν πολλές καλές υποκριτές. Ευχαριστώ. Σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ την Καθημερινή και τον Γαστρονόμο που μας χάρισαν αυτή τη χαρά την Κοψινή. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω στον άντρα μου, στα παιδιά μου, που αυτοί μας στήριξαν και βρισκόμαστε στο χωριό την Κόρονο της Νάξου με την πρώτη παραγωγή που βγαίνει από τα χωράφια, το λάδι από τα δέντρα, τα κρέατα από τη στάδη μας. Τα πάντα, το μενού ξεκινάει εδώ και 50 χρόνια που εργάζομαι στη δουλειά. Ό,τι θα φέρουν οι κουβαλητές μου, ο άντρας μου και τα παιδιά μου για να ξεκινήσει το μενού της κατσαρόλας και της καθημερινότητας. Σας ευχαριστώ όλους. Είμαι πολύ συγκινημένη. Να είσαστε καλά και καλή συνέχεια. Καλησπέρα σας. Έρχομαι από Αμοργό. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Γαστρονόμου, της Καθημερινής. Δεσμεύομαι, εγώ και η οικογένειά μου, να συνεχίσουν αυτό που βρήκανε στο μαγαζί μας. Και αυτό το βραβείο εδώ ανήκει στην οικογένειά μου. Το Γιώργη, τη Μαρία, τον Παρασκευά, την Κοραλία, τη Δήμητρα, τη Μαρία, τη Ραφαηλία και τον Χριστόδουλο. Το μαγαζί μας λειτουργεί μόνο 9 χρόνια. Έχει τύχει να έρθει όχι μόνο ένας πελάτης, όχι δύο, αλλά τρεις, με κλάματα μέσα στην κουζίνα. Και να του λέω τι έγινε. Έφαγα χορτόπιτες, οι οποίες μου θύμισαν τη γιαγιά μου, προγιαγιά μου και να κλαίει. Τι βάζετε μέσα μου, λέει. Λέω αγάπη. Ευχαριστώ πολύ που σας περιμένω και να δω. Ευχαριστήσω, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα του Γαστρονόμου για αυτό το βραβείο που θεσπίστηκε στο όνομα του πατέρα μου.
και σκέφτηκα κάτι που ήθελα να σας πω. Σκέφτηκα ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι πέντε υποθεραπευτήσεις. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που πολλοί από εδώ το ξέρατε, με αυτό που πίστευε, που ήταν ένα συλλογικό κυρίως όραμα που έχει περιλαμβάνει όλους και όλα και όλες, τα προϊόντα, τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον εστιατόριο με δημιουργική κουζίνα. Οπότε θέλω πολύ να κρατάμε αυτό που σπανίζει, εντάξει, την Ελλάδα, που είναι το συλλογικό, το ενωτικό, το συνεργατικό, το συναγωνιστικό και όχι το ανταγωνιστικό. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτό. Και επίσης σκέφτηκα ότι αυτό έχει να κάνει και πάρα πολύ με τις Κυκλάδες. Ότι ουσιαστικά και οι Κυκλάδες αυτό είναι. Ένα σύνολο που πρέπει να συνεργάζεται. Τώρα αυτό μου ήρθε σκεφτόμενοι όλα αυτά. Οπότε είναι ένα βραβείο που για ένα λόγο παραπάνω εμένα με συγκινεί πολύ και με ενθαρρύνει κιόλας σε διάφορα πράγματα που θα κάνουμε γι' αυτόν και μέσα από αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βαίνουμε προς το τέλος της 17ης απονομής των βραβείων ποιότητας του Γαστρονόμου και της Καθημερινής και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ορισμένους ανθρώπους. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Τασούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κοινήσατε με τον παρουσιάστη. Θερμότατες ευχαριστίες στον Δήμα Μουσίου Ερμούπολης, τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου. Το ίδιο ισχύει για την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κυρία Ρωμαϊ Μαντεβού, και το Κλίμα Πολιτισμού, που μας στήριξε ιδιαίτερα για να έχουμε αυτή την καταπληκτική φιλοξενία εδώ στο Θέατρο Απόλλων, καθώς και την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Χριστιάνα Πάπιτση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας, τους οποίους θα δείτε τώρα μια επανέλεξη στην οθόνη. Χωρίς αυτούς δεν θα τα καταφέρναμε. Βέβαια, δεν είναι μόνο που μας συνέγραμμαν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Αποκατάστασης ΣΥΡΟΥ, στους εθελοντές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπόλοιπους εθελοντές για την πολύτιμη παρουσία και την συνεισφορά. Στο Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης που σχεδίασε αυτό το φετινό μας βραβείο, το οποίο το θεωρούμε από τα πιο όμορφα που έχουμε δει, αλλά και τον δώρο που θα βάλετε μαζί σας φεύγοντας. Πάμε όμως να δούμε ένα μικρό βίντεο που σχετίζεται με το μουσείο. Τα βραβεία ποιότητας του Γαστρονόμου δίνονται κάθε χρόνο σε μικρούς παραγωγούς τροφίμων, μικρούς και μεγαλύτερους από όλη την Ελλάδα, εκλεκτών τροφίμων. Αυτή είναι για μας η στάρα της τροφής, η στάρα της γαστρονομίας. Θέλω το σύστημα και κλαίω τις παραγωγούς. Και η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να γίνει τον Μάλιο, παρά να είστε σύντομα στην Ελλάδα. Το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης του Λυπίου Λίδου Σύρου λειτουργούσε μόλις ένα μήνα του ζητήθηκε να αναλάβει το σχεδιασμό και την κατασκευή των βραβείων ποιότητας του Γαστρονόμου για το 2024. Από την πρώτη μας συνάντηση με την ομάδα του Γαστρονόμου, συμφωνήσαμε ότι η έμπνευση από τοπικά στοιχεία θα ήταν το σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού μας. Το βραβείο είναι μια δημιουργία του Λύπτη Παναγιώτη Καλούδη και βασίζεται στην κεφαλήνωση Κυκλαδίτικου Ιδωλίου, εμπνευσμένο από τα ευρήματα της Χαλανδριανής αυτής της Σύρος, καλυσμένο σε μάμαρο τίμο. Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι το σχήμα του ειδωλίου, το οποίο έχει εμπνευστεί ο Συριανός Παναγιώτης Καλούδης από το γάμο του λογότυπου του Γαστρονόμου. Το φόντο αποτελείται από ένα τραπέζιο κατασκευασμένο με πλεξιγκλάς, το οποίο λειτουργεί ως σκιά του ειδωλίου, προσδίδοντας δυναμική διάσταση στο σχέδιο. Επιπλέον, δημιουργήθηκε στο λιμάνι της Σύρου. Είναι η αρχιτεκτονική ομορφιά της Ερμούπολης. Εκεί βασίστηκε και η ιδέα του Σωμάτου του Μουσείου για την Ενθύμια. Ένα μικρό θράψιμο που θα θυμίζει στους φίλους του Μεταβίου Γαστρονόμου το ζωγραφικό διάκοσμο του Ιστορικού Μουσείου Ερμούπολης.
Η διαδικασία κατασκευής των χώρων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όπως κάθε ενασχόληση με μνημεία ζωντανεύουν και γεμίζουν μνήμες. Να παρουσιάσει μια τελετή είναι ο Ανθός. Υπάρχει κάποιος που έχει φροντίσει για να είναι όλα έτοιμα και θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους αφανείς ήρωες, την ομάδα marketing και την εταιρεία παραγωγής διαπασών. Θέλω ένα θερμότατο χειροκρότημα.